μικρή μου πατρίδα, ρηγμένη στη θάλασσα. Στην πρώτη ματιά μου φαινόσουν πάντα ανάσα, την πρώτη ρητίδα στα μάτια σου διάβασα. Μικρή μου πατρίδα, μικρή μου πνοή. Μικρή μου πατρίδα, γλυκιά και παράξενη, σκληρή και ωραία, ζεστή και κατάξερη. Δυνάστε σωτήρες, σε θέλουν φυλασθένοι, με ξένη την αναπνοή. Χιλιάδες παιδιά σου ρηγμένα στα πέρατα, μακριά απ' τις ρίζες, μακριά κι απ' τα τέρατα. Η πρώτη μαγιά σου μυαλά τετραπέρατα, σου δίνουν φιλί τη ζωή. Κρατάς το ρυθμό σου στον τρίτο το πλάγιο, το όνειρο κάτω στα πόδια σου σφάγιο. Ψηλά στην κορφή σου δοξάζεις τον Άγιο, Χριστέ μου και λόγο τιμής. Στον άνεμο αφέθηκα και στη δική μου γνώμη, ταξίδι μου, ανάσα μου, αρμύρα ωκεανού. Το γέλιο σου ωρέχτηκα σαν ακριβή συγγνώμη. Απόψε παραμώσαμε σε σπίτι αλλού. Απόψε παραμώσαμε σε σπίτι αλλού. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Γεια σας και χαρά σας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα λέγοντάς σας ότι έγινε χθες Δημοτικό Συμβούλιο στις 2 το μεσημέρι με θέμα απολογισμούς του 2018 επί Δημαρχίας κυρίου Γιάννη Γαλουζή. Ο κύριος Γιάννης Γαλουζής, λοιπόν, απόλυτα ικανοποιημένος από αυτά που άκουσε χθες. Ήταν και ο ορκωτός λογιστής, ο κύριος Μανόλαρος, ο οποίος ξεκίνησε στην εισαγωγή του λέγοντας ότι έγινε μια πολύ ωραία διαχείριση. Θυμάσαι. Και νομίζω ένας πολιτικός, ο οποίος ακούει όλα αυτά τα πράγματα, είναι θετικά. Θυμάσαι και τον κύριο Τσέρο, τον αντιδήμαρχο επί των οικονομικών, ότι είχαμε πάει στο γραφείο του και έτσι κάναμε μια μικρή έτσι συνέντευξη. Μας είχε πει ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι μια χαρά, τα βρήκα καλά. Το επανέλαβε πάλι σήμερα. Το επανέλαβε. Λοιπόν, μπράβο. Πρέπει να σου πω, Πέτη, ότι στο συμβούλιο αυτό ο κύριος Δημήτρης Διακομιχάλης έδωσε ένα ρεσιτάλ πολιτικής υπιότητας. Άλλο πρόσωπο πια ο κύριος. Ναι, ναι, το διαπιστώνουμε κάθε μέρα αυτό και μας χαροποιεί. Είναι στα θετικά. Πολύ. Επίσης, θετικά σχόλια ακουστήκαν και από τον κύριο Μανόλαρο και από τον κύριο Διακομιχάλη τελικά για την ανώνυμη εταιρεία. Την αναπτυξιακή, τώρα την πολυδραστική που. Θυμάσαι τι γινόταν στο παρελθόν. Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Μπούκης. Θυμάσαι ότι τη θεωρούσαν ένα πλυντήριο. Πλυντήριο, ναι. Ενώ δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Έγινε επί κυρίου Ρούσου, επί δημαρχίας Γιώργου Ρούσου. Γι' αυτό και ο κύριος Μπούκης το είπε αυτό, το είπε πολύ σωστά.
ότι και καλά άλλα έκανε. Λέγαμε, αλλά και μακάρι ναι. να συνεχίσει και να είναι προς όφελος της Καλύμνου. Και θα είναι προς όφελος της Καλύμνου, ναι. γιατί μικροπράγματα που πρέπει να γίνονται, είναι απαραίτητα να γίνονται, εάν δεν υπήρχε αυτή η πολυδραστική, η ανώνυμη εταιρεία, ανώνυμος εταιρεία, δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Βεβαίως, δεν θα μπορούσαν να γίνουν πολλά ναι. πράγματα. Να πούμε ότι στο τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, μια πολύ μικρή συνεντευξούλα με τον κύριο Γαλουζή που ήταν πανευτυχής, ναι. σου λέει ένας πολιτικός αυτό θέλει να ακούει, γιατί έκανε μια χρηστή διαχείριση. Και μας έδωσε ραντεβού, Μπέτη, μετά από μια εβδομάδα που θα φύγει εκείνος. Θα φύγω κι εγώ και θα επιστρέψουμε ναι. να κάνουμε μια εκτενέστερη συζήτηση. Και έκανε χρηστή διαχείριση ο κύριος Γαλουζής και έκανε και έργο ο κύριος Γαλουζής. Δεν πρέπει να μηδενίζουμε τίποτα και να ξεχνάμε Έτσι. Ότι η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού είναι έργο του κυρίου Γιάννη Γαλουζή. Λοιπόν, πήγαμε Έτσι. Σήμερα με το φακό του Καλλινονιού στο λατομείο του κυρίου Μιχάλη Καραβοκυρού, όχι για να δούμε πώς γίνεται η παραγωγή των αδρανών υλικών, αλλά για να δούμε τελικά εάν η μονάδα παραγωγής ασφαλτομείγματος έχει ξεκινήσει την παραγωγή. Και όντως πήγαμε ωραίες εικόνες. Έχει ξεκινήσει. Ζεσταίνεται η πίσα, ζεσταίνεται. Ακριβώς, ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι θα ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι μας και θα είναι πάρα πολύ ωραίοι. Και θα ξεκινήσουν από τον Άγιο Σάββα. Τα λέτε και θα πολύ κατεβαίνουν. Ωραία. Συγχαρητήρια κύριε Μαΐρη, τα λέτε πάρα πολύ εύστοχα. Α, μπράβο, ας είναι. Λοιπόν, των ταξιαρχών, του ταξιάρχη μας. Μεγάλη χάρη του, γιατί είναι ωραίος ο Άγιος. Ναι. Στη Σίμη βέβαια είναι το μοναστήρι που πάει κόσμος, κόσμος, χρόνια κόσμος, πολλά κόσμος. Σας γιορτάζουν. Βεβαίως. Και γιορτάζουν πάρα πολύ. Ναι, και η σεβαστή μας η Μουχούρτενα από τη Ρήνα του Βαθύ πήρε δύο μεγάλες γλάστες με βασιλικά να τα πάει με ένα ωραίο τρίκυκλο στο λοιπόν, καταμαράκι έχει... και να πάνε ως τάμα στον ταξιάρχη. Λοιπόν, έχει ένα χέρι καταπληκτικό η Μουχούρτενα, όπως συνηθίζουν να τη λένε. Κάνει υπέροχα βασιλικά. Στολίζει λοιπόν το εστιατόριό της εκεί, την ταβέρνα, εστιατόριο. Και μετά όταν έρθει, τελειώσει το καλοκαίρι, τα στέλνει σε εκκλησίες. Πολύ ωραία. Και πολύ καλά κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν μου λες και μάμα, τι θέατρο είναι αυτό που κάνει εκεί το γυμναστήριο της κυρίας Τρουμουλιάρη. Της Εφροσύνης. Της Εφροσύνης. Και του Γιάννη. Και του Γιάννη. Mm. Τι θέατρο είναι. Είμα πολύ ωραία. Πήγα εκεί, πήρα πλάνα. Ναι. Πλάνα. Τη μάζοξε εκεί των παιδιών που διαβάζει το σενάριό του και παίζει τι μουσικέ του. Η Νεράιδα και το Παλικάρι. Ναι. Βουγιουκλάκι. Βουγιουκλάκι Παπαμιχαήλ. Ωραία τα παιδιά. Και τι να δεις. Ναι. Όχι, εμένα ξέρει τι μου κάνει εντύπωση. Ότι ένα γυμναστήριο έχει και τέτοιε δραστηριότητε. Και είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ τάλαντη η Εφροσύνη. Μπράβο τη, μπράβο τη. Γιώργο Πέρο είναι ο άνθρωπο που έφερε το bowling στην Καλλινό με το νέο, το απίθανο center που έχει. Τουρνουά γίνεται στη Ρόδο, θα γίνει στην ΚΟ, θα γίνει και στην Κάλυμνο. Και η τελική θα γίνει στην Κάλυμνο και μας λέει. Και συμμετέχουν και πολλές ομάδες. Πολλές η Κάλυμνο είναι πολύ δυνατή. Λοιπόν, ο Τζάκο Γαβαλάς, γνωστός, πασίγνωστος σε όλη την Κάλυμνο, έχει ένα περιβόλι απίθανο που το περιποιείται ο ίδιος. Και έχει μέσα τα πάντα. Λοιπόν, σε αυτά τα πάντα πήγε ο μάμας και έκανε ένα ρεπορτάζ. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία ρόδια έχει ο κύριος Τζάκ Γαβαλάς και έδωσε και στο μάμα. Λοιπόν. Μέχρι εκεί. Δεν πήρες εσύ, δεν σου φέρε. Όχι. Α, κύριε Τζάκ, σε παρακαλώ όχι, πολύ. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Α, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να κάνεις έκκληση για μένα. Να το σκεφτώσουν εσύ. Από αυτά που πήρες, να μου δώσεις τα μισά. Έτσι κάνουν καλή συνάδελφοι. Εγώ έφυγα από το περιβόλι, πήγα σε άλλα ρεπορτάζ. Μου έδινε ο άνθρωπος, μου λέει, μάμα, δεν μπορώ, φε. Και μου έφερε στο σπίτι 2-3 ροδάκια, τα οποία θα σου φέρει και εσένα. Λοιπόν. Δεν μου λες 2-3, ήταν 2-3 τσάντες. Όχι, μία τσάντα. Τέλος πάντων, πάμε. Κάπου εκεί. Λοιπόν, και το η εκπομπή μας σήμερα θα κλείσει με το Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε με θέμα τον απολογισμό. Ένα πολύ ενδιαφέρον Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακολουθήστε το για να συμμετέχετε και εσείς στη χαρά του κυρίου Γαλουζή. Όχι μόνο που αυτό. Έγινε μια, έκανε μια χρηστή. Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Ακριβώς. Και επειδή έτσι πάρα πολύ μας αρέσει, αρισκόμαστε να μιλάμε, καλό είναι να ενημερωνόμαστε πρώτα και να μιλάμε. Πολύ μετά. Ωραία τα είπετε. Πού θα πάμε τώρα, πάμε στο Δημήτρη. Πάμε στο Δημήτρη για να δείξει τι ακριβώς θα δούμε.
θέλατε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τις ασφαλτοστρώσεις? Όχι, κυρία Μαρίνα. Όχι. Δεν μπορεί να αφήσουμε τον κύριο Γαλουζή που ήταν, είχε σκαρτάρει από τη χαρά του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπα μήπως το βάλουμε πιο κάτω που θα είναι κοντά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, αλλά κύριε, δεν πειράζει. Πρώτος. Πάμε πρώτος. Χαρούμενος ο κύριος Γαλουζής. Πάμε να το δείτε. Πάμε. Κύριε Γαλουζή, το Δημοτικό Συμβούλιο τελείωσε. Οφείλω να σας πω ότι ως πολιτικό πρόσωπο πρέπει να αισθάνεστε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από όσα είπε ο αρκωτός λογιστής, από όσα είπε ο κύριος Γιακομιγάλης και κυρίως από όσα είπαν οι αριθμοί. Αφήσατε μια διαχείριση πολύ πολύ θετική και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Πράγματι, ευχαριστώ εν τέλει και όλους τους συναδέλφους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί τελικά υπερψηφίστηκε αυτός ο ισολογισμός, ο απολογισμός της δικής μας Δημοτικής Αρχής. Η εικόνα η οποία αφήσαμε πράγματι, λοιπόν, ακούστηκε και από τα χείλη τόσο του ορκωτού λογιστή, όσο και του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, όσο αλλά και του Αντιδημάρχου Οικονομικών που είναι του κυρίου Τσέρου. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση που πράγματι πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για τις επόμενες δημοτικές αρχές. Εμείς σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, σε μια περίοδο μνημονίων, το τόνισα, σε μια περίοδο φτώχειας, με πόρτες κλειστές το πρώτο χρονικό διάστημα, καταφέραμε να έχουμε και πλεώνασμα, καταφέραμε να ξεχρεώσουμε το Δήμο, γιατί έχει σημασία, δεν χρωστάμε στο Δήμο. Λοιπόν, και μάλιστα είναι ένας πράσινος Δήμος, είναι ένας Δήμος που την περίοδο αυτή μπορεί να κάνει το ξεπέταγμά του με σωστές κινήσεις και αύριο μεθαύριο η Κάλυμνος να μιλάει για πραγματική ανάπτυξη, για αυτή την ανάπτυξη την οποία οραματίζεται ο καλλινιακός λαός, για αυτή την ανάπτυξη που πρέπει σε τελική φάση όλοι εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε και να καταλήξουμε ποια θα είναι αυτή η γραμμή η οποία θα ακολουθήσουμε. Έχετε διάθεση να μιλήσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά, λοιπόν, όλους τους συναδέλφους. Βέβαια, εντύπωση μου κάνει η απουσία της μείζωνος αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος. Νομίζω ότι έχει σχολείο ο κύριος Μαστακούντος. Λοιπόν, έχει σχολείο και εγώ είχα νοσοκομείο και έφυγα από το νοσοκομείο στις 2 παρα 10, λοιπόν, αφήνοντας και τελειώνοντας τις όποιες δουλειές για να έρθω εδώ. Μην ξεχνάμε επομένως ότι και εμείς αφήσαμε το χώρο της πολιτικής, μάλλον τον περιορίσαμε και ασχολούμαστε πλέον με τα καθήκοντα του γιατρού. Όμως, επειδή το θέμα είναι μεγάλο και χρωστάω σε εσάς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε εσάς, στον σταθμό σας, μια συνέντευξη που να αφορά με το τι ακριβώς αφήσαμε. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα και το ταμιακό υπόλοιπο και τις υποχρεώσεις του Δήμου, όμως οφείλουμε να μιλήσουμε και για τα έργα τα οποία αφήσαμε, διότι πράγματι αφήσαμε ένα μεγάλο αριθμό έργων τα οποία εξελίσσονται, έργα τα οποία ξεκινούν και έργα τα οποία βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης. Θεωρώ ότι αυτό είναι και το ατού αυτής της Δημοτικής Αρχής, λοιπόν, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε, πρέπει να το τονίσουμε και πρέπει να γίνει γνωστό στον καλλινιακό λαό. Γιατί, ξέρετε κάτι, το έχω ξαναπεί, ανεξάρτητα με το τι κάνει κάθε πολιτικός και τι, δεν ξέρω ποιες θα είναι οι σκέψεις του κάθε πολιτικού ή του όποιου πολιτικού ή εμάς, λοιπόν, μετά από 4 χρόνια και αν είμαστε σε κατάσταση τέτοια, λοιπόν, προκειμένου να διεκδικήσουμε δυνατά και σωστά, όμως αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι αυτά τα οποία έχει κάνει η κάθε δημοτική αρχή, λοιπόν, να μην αλλοιώνονται, αλλά να αποδίδονται. Να αποδίδονται σωστά και τίμια. Τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Αυτή είναι η χαρά που αισθάνεται ο κάθε ένας πολιτικός, ο κάθε δημοτικός σύμβουλος, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, στο τέλος να του πούνε έστω και ένα μικρό μπράβο, και ας μην πούνε τον μπράβο, να πούνε ένα συν, ωραία, το έκανες αυτό εδώ πέρα. Αυτό το πράγμα είναι και το πιο σημαντικό και αυτή είναι η χαρά του πολιτικού. Νομίζω ότι αυτό το εισπάξτε σήμερα από τον πλέον αρμόδιο, τον είναι αντιδήμαρχο επί των οικονομικών, τον κύριο Τσέρο, αυστηρός διαχειριστής, σφιχτός άνθρωπος, ο οποίος είπε ότι παρέλαβε μια υγιέστατη οικονομική κατάσταση του Δήμου. Όμως, επειδή μου είπατε ότι έχετε ταξίδι εσείς, έχω και εγώ ταξίδι στο Άγιο Όρος, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, να δεχτείτε και τα ερωτήματά μας και να κάνουμε μια εκτενέστερη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ο κύριος Γαλουζής ήταν χαρούμενος. Πάμε λοιπόν να χαρούν και καλύμπια με τις ασφαλτοστρώσεις. Και θα πάμε εκεί ψηλά να δείτε ότι η εταιρεία 3K έχει στήσει τα μηχανήματά της. Στο Λατομείο του Μιχάλη Καραβοκυρού. Η Πίσα είναι έτοιμη και είπαν ότι μπορεί και... Καλά, τώρα έχει ξεκινήσει βέβαια,
αλλά θα μπορούσε και από χθες ίσως να ξεκινούσε η ασφαλτόστρωση. Μα τι πάμε. Λέτε τώρα, κυρία Μαϊλ, γιατί μπαίνετε μέσα σε εξειδικευμένα τεχνικά λέω, θέματα. Είπε, τα οποία μία δημοσιογράφος, αξιόλογη, διεισδυτική, διερευνητική, ωραία, μπαίνετε σε τέτοια θέματα τεχνικά. Αφήστε το κομμάτι αυτό σε μένα, το οποίο εγώ το έχω εντρυφίσει. Και να πούμε τελικά ότι. Δεν μου λες, έχεις πολύ κέφι. Ναι, είμαι χαρούμενος. Ξέρετε γιατί. Θα σας το αποκαλύψω εγώ στο τέλος. Πάμε. Λοιπόν, πάμε το δούμε. Με αφορμή τις ασφαλτοστρώσεις που ξεκινάνε σε λίγο, είναι τα πάντα έτοιμα. Ήρθαμε εδώ στο λατομείο Καραβοκυρού, το γνωστό Φσού. Έτσι, όπως το λέτε εσείς. Για να δούμε τι γίνεται. Πραγματικά τα μηχανήματα είναι έτοιμα και ίσως ξεκινήσει και σήμερα, σε λίγο. Αυτό μας είπανε, βλέπουμε λοιπόν πίσω μας να εργάζονται, ετοιμάζονται. Αυτό το ασφαλτόμιγμα είναι έτοιμο, οπότε περιμένουμε να ξεκινήσουν και οι ασφαλτόμιγμα. Είναι να δοθεί αυτό που λέμε το πράσινο φως. Το πράσινο φως. Θα πάμε λίγο στην καρδιά εδώ του εργοταξίου. Από το δρόμο του Αγίου Σάβα. Του Αγίου Σάβα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο χώρος είναι στον Μιχάλη Καραβοκυρό ανήκει, ναι. Αλλά όλο αυτό το συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος είναι της 3K. Ναι, 3K. Είναι, ναι, η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει. Ακριβώς, έχει να διεκπεραιώσει όλες, ναι, τις ασφαλτοστρώσεις. Ακριβώς. Βλέπω όμως κίνηση εκεί και θα πάω. Πήγαινε, ανέβα. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Χρήστο Οικονόμου, ο οποίος είναι υπεύθυνος της εταιρείας 3K για τις ασφαλτοστρώσεις στην Κάλυμνο. Μάλιστα. Τα είπα σωστά. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, κύριε Οικονόμου. Σχεδόν πανέτοιμοι. Σχεδόν πανέτοιμοι. Σχεδόν πανέτοιμοι. Άρα λοιπόν μπορεί να ξεκινήσουμε και σήμερα, αλλά αν όχι σήμερα, αύριο. Οπωσδήποτε. Αύριο. Ξεκινάμε λοιπόν από τον Άγιο Σάβα. Ναι, τον Άγιο Σάβα. Ήδη γίνεται προεργασία, ναι. Σκοπίζει το δρόμο, έχει καθαριστεί ήδη. Είμαστε έτοιμοι για ασφάλεια. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι όλες αυτές οι δουλειές που θα κάνετε με τις ασφαλτοστρώσεις, πόσο χρόνο θα μας πάρουν, εάν ο καιρός είναι καλός και μας το επιτρέψει. Είναι, δεν ξέρω τώρα όλο το αντικείμενο, ναι, γιατί αλλού θέλει φρυζάρισμα, αλλού δεν θέλει. Αχα. Το φρυζάρισμα, ναι, θέλει μια διαδικασία η οποία θέλει χρόνο γιατί έχει πολλά φρεάτια. Ναι, να μας πείτε τι σημαίνει φρεζάρισμα. Απλά. Σκοξίνουμε το δρόμο. Για να κατέβει λίγο για κάτω. Για να κατέβει πιο κάτω, να ρίξουμε το καινούριο τάπητα. Και είναι αναλόγως πόσο θέλουμε. Εδώ θέλουμε 4 και 5 και 3 αναλόγως. Σωστά. Και δεν μπορώ ακριβώς να σας πω χρόνο, διότι δεν ξέρω ποιοι δρόμοι θέλουν φρεζάρισμα. Αυτά τα ξέρει ο κύριος Προύσκος. Ποιοι δρόμοι θέλουν φρεζάρισμα και πόσο θέλουν. Ακούμε τώρα, ακούμε όση ώρα μιλάμε, ένα θόρυβο μηχανήματος. Τώρα ζεσταίνουμε την πίσα. Έχουμε γεννήτρια που δουλεύει. Ναι. Και ζεσταίνει την πίσα. Άμα θέλετε, μπορούμε να πάμε μετά από εκεί να σας δείξω τη φωτιά που ζεσταίνει. Ναι, θα πάμε. Να πάμε. Πρέπει να κάνουμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ. Ναι. Άρα, δηλαδή, η πίσα πρέπει να ζεσταθεί. Πρέπει να πάει 160 βαθμούς. Για να μπορεί να βγάλει το ασφαλτόμεγμα, πρέπει να είναι ζεστή. Με κρύα πίσα δεν μπορεί να δουλέψει. Καταρχήν, δεν μπορεί να ακροβατήσει σωληνώσει. Βέβαια. Πρέπει να είναι σαν νερό. Πάμε, κύριε Οικονόμου, να τα δούμε όλα. Πάμε. Προχωράμε. Μπορείτε. Πού είμαστε τώρα, κύριε Οικονόμου? Έχουμε αυτές οι δεξαμενές έχουν πίσα. Δηλαδή μία, δύο, τρεις δεξαμενές. Οι δύο έχουν πίσα, η άλλη έχει μαζούτα. Αχα. Το οποίο έχει την κάψη του το φούρνο. Αυτός είναι ο φούρνος που ήταν και ιταλικά, περίπου. Πάμε προς τα δωμάτια. Τι πίσα, είναι το φλόγιστρο που ρίχνει μέσα φωτιά, να το δείτε. Και ζεσταίνει την πίσα. Για να πάμε σε τι βαθμούς είπαμε? Να πάμε το 160. 160 για να μπορεί να δουλευτεί η πίσα. Αυτό εδώ είναι το φίλτρο το οποίο χρησιμεύει για να μην βγάζει σκόνη απάνω, είναι υπολογικό. Για να μην βγάζει σκόνη απάνω το μηχάνημα. Τι λέτε? Αυτό, ναι, ναι. Θα δουλεύει και θα τα βγάζει απολύτως. Όπως είναι τώρα δηλαδή. Ναι, ναι, όπως είναι τώρα έτσι. Το δουλεύει έτσι ακριβώς. Τι άλλο μπορεί να το δει? Ελάτε πίσω. Μπορείτε από εδώ. Εδώ τώρα έρχονται τα υλικά εδώ μέσα και εδώ μέσα είναι φούρνος, αυτό το πράγμα είναι φούρνος
το οποίο ζεσταίνει τα υλικά σε μια θερμοκρασία 150-160, τα ρίχνει μέσα εκεί στο μίξερ και βγαίνει το ασφαλτόμενο. Μάλιστα. Άρα φεύγουν, μπαίνουν μέσα δηλαδή, τα αδρανή υλικά, να πούμε. Ναι, τα αδρανή υλικά, ναι. Το γαρμπιλάκι δηλαδή, ναι, έτσι. Τα οποία έρχονται από πίσω με την ταινία, από εκεί άμα δείτε. Ναι, να η ταινία εδώ, έρχονται. Ναι. Μπράβο, είναι ήδη βλέπω ότι είναι φορτωμένο το βαγονέτο στο βάθος. Ναι, βέβαια. Άρα θα πέσει στην ταινία, θα έρθουν εδώ να μπουν μέσα. Θα έρθουν εδώ μέσα. Θα ζεσταθούν. Θα τα κάψουν. Και θα φύγουμε να πάμε εδώ. Ναι, μέχρι που να πάει στη διαδικασία μέχρι πέρα. Ναι. Γιατί το πάει σιγά σιγά με φτερά, σαν μια βαρέλα. Μέχρι που να πάει εκεί πέρα θα έχει πιάσει τη θερμοκρασία που θέλουμε. Θα πάει η άσφαλτο θα αναμειχθεί. Θα τα ζυγιστήρια επάνω και τα βλέπει τα ζυγιστήρια. Βλέπω και ναι. Θα τα ρίξει και στα ζυγιστήρια. Θα τα ρίξει μετά μέσα μαζί με την πίσα, με το υγρό δηλαδή, και θα γίνει ένα χαρμάρι. Μάλιστα. Και θα βγει το ασφαλτόμενο. Κύριε οικονόμου, είστε άψογος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πείτε μου μόνο. Πιστεύω ότι θα κάνουμε πολύ καλή δουλειά στην κάλπη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Πείτε μου μόνο, ως αποθήκευση της ασφάλτου, για πόσες μέρες μπορούμε να έχουμε. Εδώ τώρα στα. Σε υγροεννοούμε. Ναι. Έχουμε ήδη τώρα αυτή τη στιγμή για 60 τόνους αποθήκη. 60 τόνους αποθήκη. Ναι. Εάν είναι βάσει τη ροή της εργασίας. Εάν έχουμε καθημερινώς ροή, μπορούν να μας φέρουν τα βιτία συνέχεια πίσω. Είστε άψογος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σήμερα, καλή δουλειά να έχετε. Να πάτε στο καλό. Νομίζω ότι με αυτές τις ωραίες εικόνες. Ο κύριος Ανδρέας είναι η ψυχή, η δύναμη. Έλα κύριε Ανδρέα, μόνο να σας γνωρίσουμε και εσάς. Είναι η δύναμη. Τι κάνετε κύριε Ανδρέα, από πού είστε εσείς? Από Νίκαια. Από Νίκαια, Πειραιώτης, τώρα θα σε πω, Ολυμπιακός πρέπει να είσαι. ΑΕΚ. Α, τι λες ρε μεγάλε, και εγώ ΑΕΚΖΙΣ είμαι, μπράβο, νάτος, ο Ανδρέας ο φοβερός. Τι είναι? ΑΕΚΑΡΑ είναι. ΑΕΚΑΡΑ. Και εσύ, τέλεια. Καλά, μιλάμε συνεργείο φοβερό. Για πείτε μου τώρα εδώ, τι είναι ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος εδώ? Ο εγχειρισμός. Είναι ο εγκέφαλος δηλαδή, εσείς τα χειρίζεστε. Εσείς δεν κόβουμε να πούμε και μέσα. Να πούμε μέσα. Ναι, πάμε λοιπόν. Λάτε, τα δείτε από εδώ. Εδώ είναι εργοστάσιο ολόκληρο, δεν είναι. Εργοστάσιο ολόκληρο, πραγματικά. Και ο φακός του Κάλυμνος News έρχεται εδώ. Ελάτε κύριε Αντρέα, ενημερώστε μας εδώ τώρα. Εδώ γίνεται όλος ο χειρισμός, όλου του συγκροτήματος. Εδώ είναι οι θερμοκρασίες, τα ζυγιστήρια πίσας. Τα πάντα δηλαδή. Τα πάντα. Και από εδώ ελέγχεται όλο το συγκρότημα. Το οποίο το χειρίζετε εσείς. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, κατοπιστικό, να μάθουν οι καλυμιές και οι καλύμιες τελικά πώς γίνεται αυτό το ασφαλτόμιγμα. Και είμαι βέβαιος ότι από τη στιγμή που είμαστε τώρα, ένας ΑΕΚΖΙΣ που κάνει το ρεπορτάζ, ο χειριστής ΑΕΚΖΙΣ, ο εγκέφαλος ο άλλος ο ρυθμιστής ΑΕΚΖΙΣ, θα έχουμε ασφαλτοστρώσεις τρομερές. Πιστεύω ότι θα βγάλουμε τον κύριο Κρούσκο ας προσφύγει. Τέλεια. Καλή σας ημέρα, καλή δουλειά να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα που θα πάμε στο βαθύ να δούμε αυτά τα περίφημα βασιλικά της Μουχούρτενας, η οποία τα φροντίζει όλο το καλοκαίρι, στολίζουν το μαγαζί της και μετά τα στέλνει στα διάφορα μοναστήρια. Τώρα στο Μπανουρμίτι της Σίμης πάνε αυτά τα βασιλικά. Βρισκόμαστε στο Βαθύ, στην ταβέρνα της Πόπης, δηλαδή της Σεβαστής της Μουχούρτενας. Γιατί αυτό. Μόνο έτσι την ξέρουν. Και γιατί είμαστε εδώ? Γιατί με τους ωραίους βασιλικούς της κάθε χρόνο τέτοια εποχή τους φορτώνει και τους στέλνει σε διάφορα μοναστήρια. Στον Πανουρμίτι. Σύμι, ναι. Στη Σύμι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και πάνε. Και εγώ ήμουν από χθες στον Πανουρμίτι. Φεύγουν σήμερα, πάνε. Πολύ ωραία. Και να πάνε και να βλέπει όλο τον κόσμο, αλλά πρώτα εμένα και μετά όλο τον κόσμο. Σεβαστή μου, συγγνώμη, βλέπω όμως ότι είναι πελώριοι. Τους έχουμε δέσει για να μην... Θα φύγουνε με το καταμαράν, έτσι. Ναι. Εδώ γέμισε το τρίκυλο τελικά. Εντάξει, αυτή δεν είναι, έστειλα και πιο μεγάλους. Το κάνεις κάθε χρόνο αυτό? Το κάνω κάθε χρόνο, πέρυσι δεν τους έστειλα και πιο μεγάλους. Σε διάφορους. Παντού, πάντα. Μπράβο, έτσι. Να σε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, με αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες από τη Σεβαστή τη Μουχούρτενα. Πού, να τη εδώ, καμαρώνει τα βασιλικά της. Είναι καλή ξαδέρφη? Είναι. Καλύτερη. Καλύτερη. Και καλό συγγενή. Αμέ. Πά
Πάμε στο γυμναστήριο της Εφροσύνης και του Γιάννη, της Εφροσύνης Καραβοκυρού, Τρουμουλιάρη και του Γιάννη Τρουμουλιάρη, όπου η Εφροσύνη έχει μαζέψει παιδιά, έχει την διάθεση να, πέρα από τους χορούς που κάνει τη γυμναστική, τα προγράμματα τώρα, λέει να κάνω τώρα τέλος Νοεμβρίου και το θεατρικό, μια διασκευή δική της, η Νεράδη και το Παλικάρι. Βουγιουκλάκι, Παπα Μιχαήλ, Βροντάκηδες, Φουρτουνάκηδες, και τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα. Πάμε το δούμε. Ο φακός του Κάλινο Νιούς βρίσκεται βραδάκι στο γυμναστήριο Τρουμουλιάρη. Πολλά παιδιά, Φροσύνη, τι γίνεται? Καλά, να δω. Βλέπω λύρες, βλέπω λαούτα, βλέπω πρόσωπα χαμογελαστά. Τι συμβαίνει? Ετοιμάζουμε μια θεατρική παράσταση, η Νεράιδα και το Παλικάρι. Νεράδη και το Παλικάρι έχει σχέση με την ταινία Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες. Βουγιουκλάκι, Παπαμιχαήλ. Λοιπόν, εδώ δουλεύουμε εδώ και ένα μήνα. Εδώ είναι τα παιδιά του χορού. Καλοί χορευτές. Και έχουμε και λίγο έτσι την τρέλα, λίγο του θεατρικού, για να μπορούμε να τα δέσουμε όλα μαζί με το χορό. Η παράστασή μας θα είναι 29 και 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου. Θα είναι Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Θα πάρουν μέρος περίπου 60 χορευτές. Πιστεύω ότι θα βγει κάτι καλό. Είναι ένα εύθυμο, μια εύθυμη σκηνή αυτή που θα κάνουμε. Θα γελάσει ο κόσμος πάρα πολύ που το έχει τόσο ανάγκη. Τα υπόλοιπα θα σας πούμε τα παιδιά εδώ τώρα. Τη διασκευή του σεναρίου. Έχουμε πάρει από την ταινία της Αλίκης και κάποια πράγματα που έχουμε προσθέσει εμείς. Εντάξει, θα κάνουν τα απαραίτητα σκηνικά. Τα παιδιά θα είναι όλα με κριτικές φορισιές, οι οποίες έχουμε νοικιάσει και κάποιες που έχουμε εδώ. Ετοιμάζεται, εντάξει, προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο καλύτερα γίνεται. 29, 30 και 1η Δεκεμβρίου. Σε ποιους χώρους? Είναι στο Καπί. Στο θεατράκι του Καπί. Ναι, εκεί πέρα τώρα παίρνουν γύρω στα 120 άτομα. Την πρώτη μέρα, εντάξει, θα γίνει λίγο πανικός και αν χρειαστεί θα μπορούμε να κάνουμε και το επόμενο σώμα. Άρα, δηλαδή, εγώ σας πιάνω τώρα εδώ τη στιγμή που διαβάζετε τους ρόλους σας. Ναι. Και πότε θα πάμε στο θεατράκι για να κάνετε και την κινησιολογία? Εκεί δεν θα πάτε με κάμερες, έτσι. Θα είμαστε στενά για να έχετε λίγο ενδιαφέρον, γιατί ετοιμάζουμε λίγο κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να είναι, να κάνουμε μπάμα. Λοιπόν, θα γνωρίσουμε τους πρωταγωνιστές. Ναι. Να ξεκινήσουμε. Θα μου λέτε το όνομά σας και το ρόλο σας. Κλεάνθης Μαρτίνος και είμαι Σκανταλάκης. Και έχω το ρόλο του Σκανταλάκη. Ναι, για θύμισέ μου στο ρόλο ποιος ήταν αυτός ο Άγριος. Ναι. Ο Καλογύρου. Ο Καλογύρου. Που γελούσε περίεργα. Ναι. Ναι, αλλά το γέλιο ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Εμείς θα το καταφέρουμε. Άμα σου ζητήσω. Όχι τώρα. Τι ηθοποιός είσαι? Ο ηθοποιός την ώρα της παράστασης. Δεν γίνεται τώρα. Εγώ με λένε Ελευθερία Βαρδοπούλου, αλλά είμαι κουπάρσος, δεν έχω ρόλο καθόλου. Το λέτε με παράπονο ή... Όχι. Εμένα με λένε Μαρία Τσιμουλιάρη και είμαι η Λενιό. Μπα, η Βουλιουκλάκη δηλαδή. Όχι. Ποια ήταν η Λενιό? Η ερευνητιά του... Νομάλους. Άνος, τέλεια. Εμένα με λένε Άγγελο Κάτρι και είμαι ο παπάς. Παπάς χωρίς γένια, πρώτη φορά βλέπω. Θα βάλεις γένια. Κεράσα, Έχεις ψηλώσει και όλα και θα σου πάει. Εγώ είμαι η Γιασιμά Ψηρή και παίζω το ρόλο της Αλέξης Βουγιουκλάκης. Παίζω το Κατερίνιο. Και όλα, η Βουγιουκλάκη ήταν ξαθιά όμως, Εντάξει, και πέρα θα βάλουν τις περούκες. Είναι οι εκπλήξεις δηλαδή, έτσι. Ναι. Με λένε Γιάννη Στεφανιδάκη και παίζω το ρόλο του Βορντάκη. Και παίζει και λαούτο. Ναι. Με λένε Μιχάλη Μψελή και θα παίξει το ρόλο του Φουρτουνάκη. Και η λύρα σου θα συνοδεύσει κάποιο τραγούδι. Ναι. Εγώ είμαι ο Αντώνης Κουνταλάς, θα παίξω το ρόλο του αστυνομικού. Τι λες ρε Αντώνη, και έχεις μια ωραία φωνή για αστυνομικός, Ήταν ωραίος ο αστυνομικός η ταινία, έτσι, Ωραία. Με λένε Αντώνη Ανατολίτη και παίζω στο ρόλο του... Του Παπα Μιχαήλ. Ναι. Είστε δηλαδή ερωτευμένος με το Λενιό. Και θα έχουμε και προβλήματα φαντάζομαι πολλά, Είμαι Κατερίνη Δικηρή, δεν έχω ρόλο. Είναι κομπάρσος. Σε παρακαλώ κυρία Εφροσύνη. Όχι, το Κατερίνιό μας είναι θα χρειαστούν κάποια άτομα να είναι πάνω στη σκηνή. Α,
είναι κομπάρση. Να είναι κομπάρση. Απλά ναι. το Κατερινιό που λέμε εδώ θα πάρει μέρος σε ένα άλλο θεατρικό που θα κάνουμε 23 Νοεμβρίου. Εδώ στο γυμναστήριο με τα άλλα τμήματα, γιατί δεν χωράμε όλοι μαζί, είναι μεγάλο το team. Και θα είναι εκεί Χριστούγεννα στην Κάλυμνο, όλα τα παλιά θέματα της Κάλυμνο. Άρα είναι εκεί. Θα είσαι εκεί η πρωταγωνίστρια, ναι, έτσι. Ναι. Και... Με λένε Μιχάλη Κάτρη και είμαι ο Μανολιός, ο βοηθός του Μανού. Λοιπόν, τι ως έκπληξη τι θα μου κάνετε, που ήρθε και περίμενα. Δεν θέλω να μου παίξετε ρόλους τώρα, γιατί είναι νωρίς ακόμα. Ένα απόσπασμα από το κλασικό τραγούδι. Ναι. Με τα βιολιού και... Λίρες. Πάμε λοιπόν. Λίρες. Λοιπόν, ωραίες σκηνές καταγράφει ο φακός του Καλλινός Νιούς. Πάντως και μόνο που τα παιδιά μαζεύονται και έχουν αυτή την εμπειρία είναι τέλειο. Σας αρέσει τελικά, το θέατρο? Ναι. Λες να ξεπηδήσει κανένας ηθοποιός? Τι λέτε? Παιδιά, καλή επιτυχία να έχετε. Εγώ θα συμμορφωθώ, δεν θα έρθω σε καμία πρόβα σας. Και θα είναι μόνο στην πρεμιέρα σας. Βέβαια. Ξαναλέμε, πάρε τις ημερομηνίες. 29, 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου. Στο θεατράκι του Δήμου. Σας περιμένουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να πάμε στο Γιώργο τον Πέρο, στο νέο. Ναι. Bowling Center. Ακριβώς. Πάμε στο Γιώργο τον Πέρο, ο οποίος μας μιλάει για το τουρνουά που θα γίνει. Ναι. Και θα πάρει μέρος και η Κάλυμνος. Θα έρθουν εδώ ομάδες πολλές. Και όπως κάνει κάθε χρόνο και γίνεται και πάρα πολύ ωραία, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και φέτος φανταζόμαστε ότι θα είναι το ίδιο. Στον καταπληκτικό πεζόδρομο, έξω από το Νέον, βρίσκεται ο φακός του Κάλυμνος Νιούς. Γιώργος Πέρος, παθιασμένος με το bowling. Κάτι έγραψε το Κάλυμνος Νιούς. Υπάρχει ένα πρόγραμμα? Ναι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ξεκινάμε το δεκανησιακό πρωτάθλημα bowling, το οποίο είναι και μπιλιάρδο και bowling. Την άλλη εβδομάδα, την Παρασκευή, ξεκινάνε οι αγώνες στη Ρόδο. Οι επόμενοι αγώνες είναι στην Κάλυμνο, στη Λέρο και οι τελικοί θα γίνουν πάλι στην Κάλυμνο, το δεκανησιακό. Να υποθέσουμε ότι η ομάδα της Καλύμνου πια είναι αρκετά προπονημένη, έχει πολλές εμπειρίες από συμμετοχές, οπότε να περιμένουμε θετικά αποτελέσματα. Τα δύο τελευταία χρόνια παίρνουμε το κύπελλο του δεκανησιακού. Ελπίζουμε και φέτος να το ξαναπάρουμε. Και συγχρόνως από εβδομάδες ή τον επόμενο μήνα θα έρθουν και τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες. Και αυτά τα παιδιά πήραν το κύπελλο πέρυσι και προπέρυσι. Θα τα προπονήσουμε και θα έχουμε ένα καλό χειμώνα. Πώς πάει εδώ η... Πολύ καλά, πολύ καλά. Η σεζόν πώς πάει? Η σεζόν πήγε πολύ καλά, τώρα ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα, γιατί θα δημιουργηθούν κάποια θέματα. Φτιάχνουμε εξωτερικούς χώρους λόγω του τσιγάρου και θα το απαγορέψουμε. Καλό μέτρο είναι. Απαγορεύεται μέσα λοιπόν. Από εβδομάδα θα το απαγορέψουμε το τσιγάρο. Και όποιος θέλει. Θα καπνίζει έξω. Έχουμε τον εξωτερικό χώρο που φτιάχνουμε, θα βάλουμε σόμπες και θα μπορεί ο κόσμος να καπνίζει έξω αυτοί που καπνίζουν. Άρα γινόμαστε Ευρώπη πια, Πρέπει, εντάξει. Εγώ δεν καπνίζω, εγώ είμαι αντικαπνιστής. Σέβομαι ότι μέχρι τώρα ο νόμος πήγαινε όπως πήγαινε, αλλά καλό να σταματήσει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μία επανάληψη σύντομη για το πρωτάθλημα bowling. Πάμε πρώτα στη Ρόδο την Παρασκευή. Τον άλλο μήνα είμαστε Κάλυμνο, πάμε Λέρο και τελική θα γίνουν πάλι Κάλυμνο. Και η ομάδα της Κάλυμνο από πόσα παιδιά αποτελείται? Είμαστε γύρω στα 10 παιδιά. Μπράβο, τέλεια. Και έχουμε και ανεπληρωματικούς.
και εσύ θα είσαι απλώς ο εμψυχωτής της αποστολής, έτσι. Λοιπόν, καλές επιτυχίες να έχετε. Ευχαριστώ. Και τα ξαναπούμε. Καλό χειμώνα και σε εσάς, στο κανάλι σας και σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλημέρα. Και να πάμε τώρα, πού να πάμε, κυρία Μαϊλή, έχω σημειώσει εδώ, να πάμε στα ρόδια του Τζακ. Στο Τζακ. Στο Τζακ το γαβαλά και στο ωραίο περιβόλι του που το φροντίζει ο ίδιος, έτσι με πολύ αγάπη και μοιράζει και στους φίλους του ρόδια. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εμένα εντύπωση είναι ότι αυτό που μου είπε ότι με ξεκουράζει, ναι, με χαλαρώνει η ενασχόληση με τη γη. Όσοι ασχολούνται με τη γη λένε το ίδιο πράγμα, ότι αφήνουν τα προβλήματά τους πίσω γιατί η γη τους ηρεμεί. Α, από εκεί δεν προερχόμαστε, λένε, από τη γη. Από φιλοσοφία τώρα, τέλεια. Πάμε να το δούμε. Καλημέρα, Τζακ. Τι μου κάνεις, είσαι πολύ ωραίος, πολύ ωραίος είσαι. Το ρεπορτάζ πρέπει να γίνονται εθνίδια. Πώς το λέμε στα αγγλικά, suddenly. Ναι, αλλά δεν έχω κάνει την προεργασία σου, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, ήρθα τώρα εδώ, γιατί μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο να ασχολείσαι με τη φύση. Λατρεύω τη φύση, ηρεμώ. Και είναι κάτι που πραγματικά με χαλαρώνει εδώ, μαμά. Είναι αλήθεια αυτό, ναι, που... Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Με τι ασχολείσαι τώρα εδώ, Τζακ? Πρωί-πρωί ασχολήθηκα με τα ζώα μου, τα καθάρισα, τα τάισα, μεταπότησα λιγάκι και τώρα τη συγκομιδή από τα υπάρχοντα εδώ. Τι έχει το περιβόλι μέσα? Κυδόνια, ρόδια και γαβάφες. Είναι τώρα τα, ναι, που λέμε, τα φρούτα της εποχής. Τα φρούτα της εποχής. Λοιπόν, θέλω να με ξαναγείς, σε παρακαλώ, και στα ζώα σου και στα δέντρα σου. Πάμε. Ευχαριστώ. Τζακ, θέλω να μου πεις τώρα, είναι η περίοδος που κόβεις τα ρόδια σου. Τα ρόδια, ναι. Έχεις πολλά... Αρκετά. Πολλά αρκετά δέντρα. Αρκετά για την οικογένεια. Αρκετά για την οικογένεια, έτσι. Και είναι αυτό που λέμε τα καλύμνικα, τα μαλακά. Τα μαλακά, ναι. Πόσες ώρες σου παίρνει αυτή η ενασχόληση? 2-3 ώρες την ημέρα. Απαραίτητες. Οπότε κάνουμε δηλαδή και καλή γυμναστική, έτσι? Φυσικά. Είναι μαλακά? Μαλακά. Από μια πρώτη εικόνα, ναι. Αυτή η πληροφορία που λέει ότι έρχονται πολλοί φίλοι. Περίμενε, μη μου... Τζακ, πόσες ώρες αφιερώνεις την ημέρα? Περίπου 2-3 ώρες την ημέρα, μαμά. 2-3 ώρες. Δηλαδή, μιλάμε για πότισμα? Όχι, για καθάρισμα των ζώων, τάισμα, πότισμα και συγκομιδή. Και κάθε μέρα θα κόψεις τα ρόδια. Τα ρόδια που θέλεις, ή τις γαβάφες ή τα κυδόνια σου, έτσι? Φορτωμένες βλέπω τις ρόδια σου. Άρα η καλλιέργεια έπιασε τόπο, ε? Εδώ. Η περιποίηση. Σ' όποιο δέντρο και αν πάει ο Τζακ, φορτωμένο. Είναι καλοχρονιά, Τζακ? Κάθε χρόνο τα ίδια, μάμα. Κάθε χρόνο τα ίδια. Όταν τα προσέξεις τα δέντρα σου, όταν τα κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις, σίγουρα θα βγει καλός ο κόσμος. Αυτό που λένε ότι ό,τι προσφέρεις τα δέντρα, αυτό, στο ανταποδίδουνε. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Είναι αλήθεια, έτσι? Ό,τι δίνεις εισπράττεις. Προχωρώντας, μου κάνει εντύπωση με τι φροντίδα τα έχεις φτιάξει τις κλιματαριές σου τώρα εδώ, ε? Είχες παραγωγή, Τζακ? Μόνο για την οικογένεια, μαμά, και για τους φίλους, για να είμαι ειλικρινής. Όχι, αυτά είναι τα τελευταία που έχουν μείνει. Όπως βλέπεις, είναι τα τελευταία. Για να δούμε τώρα εδώ. Καλά, μιλάμε για απίστευτο χρώμα, ε! Αυτό είναι ωραίο. Στα φύλλη είναι μοσχάτο. Αυτά τα έχεις, τα βρήκες εσύ στο χτήμα? Όχι, όλα αυτά είναι φυτέματα δικά μου. Τζακ, ναι, πόσες κότες έχεις? Περίπου 18 κότες και 2 κοκόρες. Που σημαίνει δηλαδή ότι πάλι αυτό, από τα αυγά σου είσαι εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τα εγγόνια έχουν εξασφαλίσει. Αυγό. Τρώμε μόνο αυγά παραγωγής δική μας. Πού με πας τώρα? Εδώ είναι ο χώρος που μελετάνε οι κότες και γεννάνε. Δηλαδή νέα τεχνολογία. Ναι, εντάξει, θέλουν το χώρο τους, το περιβάλλον τους, η βιβλιοθήκη, εδώ μελετάνε και γεννάνε, η ντουλάπα τους. Τι λες, και από παραγωγή κάθε μέρα? Σε αυτή την περίοδο είναι περίπου 1-2 αυγά την ημέρα. Μόνο? Μόνο. Είναι η περίοδος που δεν γεννάνε οι κότες. Βγαίνοντας από εδώ? Ναι. Είναι εδώ, ο χώρος... εδώ είναι ο χώρος που έρχονται οι κότες για να κάνουν το πρωινό τους περίπατο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε... Λάτες εδώ. Ναι.
Αυτά ελεύθερες, είναι όλα ελεύθερες και όλα... Οι ελιές σου γεμάτες. Ναι, αρκετά, αρκετά. Δηλαδή θα βγει το λάδι της χρονιάς. Θα βγει το λάδι της χρονιάς. Πέρας, εδώ θα τοποθετηθούν, θα τα πλύνουμε. Άρα, πριν μπουν στο σπίτι. Στο σπίτι. Με αυτές τις πολύ όμορφες αγροτικές εικόνες από το χτήμα του Τζακ Καβαλά, που όπως είπε αφιερώνει την ημέρα του 2 ώρες, Τζακ. 2 ώρες απαραίτητος. Πρωινή γυμναστική. Έχουμε και τα ζεσταματικά μας, έτσι. Και οι ελιές από το χτήμα. Και οι ελιές από το χτήμα. Και εγώ κρατάω περισσότερο αυτό που σε χαλαρώνει. Σου διώχνει Τζακ όλα τα προβλήματα. Τα πάντα. Χαλαρώνουμε και μετά κατεβαίνουμε στην πλατεία. Στην πλατεία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξένησε στο καταπληκτικό σου κτήμα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και η κατίνα σου πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο. Τον βασικότερο ρόλο. Τον βασικότερο. Υπερβολαριά μας δηλαδή, έτσι. Υπερβολαριά. Τώρα είναι εκκλησία. Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Τζακ. Να είσαι καλά, μάμα μου. Να είσαι καλά. Τζακ μου, καλή σου μέρα! Να είσαι καλά, μάμα μου. Ευχαριστώ για την επίσκεψη. Τα ρόδια του Τζακ, ωραία. Να πάμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το τελευταίο μας ρεπορτάζ. Θα δείτε από την αρχή τι λέει ο κύριος Μανόλαρος, τι λέει ο κύριος Δήμαρχος, τι λέει ο κύριος Μπούκης, τι λέει ο κύριος Γαλουζής. Το θέμα είναι απολογισμός του κυρίου Γιάννη Γαλουζή κύριος... το 2018. Είναι. Αυτό. Γι' αυτό ήταν χαρούμενος, γιατί άφησε αποθεματικό στο Δήμο. Μια ωραία χρηστή διαχείριση. Ωραίο είναι αυτό. Δείτε το. Ναι. Συμφωνήσουμε για τη διαδικασία. Εδώ ο πρωτός λογιστής, ο οποίος μας έχει στείλει αυτό που πρόκειται να μας πει και έχει, φαντάζομαι, διανεμηθεί και το έχετε πάρει όλοι. Τι σημαίνει εξαφνίσεις. Ποιες είναι τελείως, είπα εγώ ότι θα το εξαφνίσω. Επομένως, λοιπόν, όλοι έχουμε μελετήσει, φαντάζομαι, και δίνουμε αμέσως το λόγο του κ. Μανόλαρο. Θα είναι πολύ λογία, σας πω την ουσία δύο διαπράγματα που θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Καταρχήν, αυτός είναι ένας διαχειριστικός έλεγχος που τι αποτυπώνει και τι βεβαιώνει. Αυτό που βεβαιώνει είναι ότι ό,τι λένε εδώ τα βιβλία και ο ισορρογισμός είναι αληθινά. Το αν οι πράξεις που έγιναν από πολιτικής πλευράς έπρεπε να είναι ή να μην είναι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, δεν αφορά εμάς. Εμάς όμως αφορά η αποτύπωση. Ό,τι λοιπόν λένε τα βιβλία προκύπτουν από νόμιμα παραστατικά και από νόμιμες πράξεις. Τώρα, δύο σημεία θα πρέπει να επικεντρωθούμε
σε αυτό τον ισορροπισμό. Καταρχήν, την τελευταία πενταετία που είμαστε ελεκτές, βλέπω ότι ο Δήμος πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Έχουν μαζευτεί οτιδήποτε εκκρεμότητες υπήρχαν με τις λωτιφοδό κτλ. Έχουν γίνει από πέρσι διορθώσεις. Η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει είναι σε ορισμένα ακίνητα στα οποία δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας. Και πολλές φορές με όλους τους μέχρι τώρα δημάρχους και με τον νη δήμαρχο και με τον προηγούμενο δήμαρχο είχαμε κάνει συζητήσεις αν τελικά έχει νόημα να ξοδέψει κανείς χρόνο και χρήμα για να μπορέσει να φτάσει στους νόμιμους τίτλους για να έρθουν, για να τα προτιμήσουν τελικά στην τρέχουσα αξία τους τα κίνητα. Εν πάση περιπτώσει, όπως λένε τα διεθνή ρολογιστικά πρότυπα, εμείς θα έχουμε αποτιμήσει στο 1 ευρώ για να ξέρουμε ποιος αντιπάρχουν. Τώρα το τι είναι και πώς και τα λοιπά είναι μια δύσκολη κατάσταση που την ξέρουμε. Επίσης, ένα άλλο θέμα, εδώ που λέει τίτλοι πάγκες επένδυσης, μέσα εκεί περιλαμβάνονται εκτός από τις μετοχές, τη συμμετοχή μας στην ΑΜΕΚ, η οποία είναι θετική, το μόνο αρνητικό είναι η Κάλυμνος Πολυδραστική, η ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο που είχε βάλει ο Δήμος από 820 χιλιάρικα έχει πέσει στα 476.020, και αυτό είναι γιατί η ζημιά του κουβαλάει. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση για να φανεί τελικά ότι οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια ή τέλος πάντων βάσει των αριθμών δεν μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη. Όταν ο νυν δήμαρχος είχε ξεκινήσει να είχε το concept όλο να τις στήσει την εταιρεία κτλ. Μας συμβουλέθηκε και εμάς έτσι σε εισαγωγικά και είπαμε τι είπα να κάνεις, θα φάτε τα λεφτά σου και τα μούτρα σας. Συγχωρείτε, δεν ήμουν εγώ, ήταν ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος, ναι, δεν θυμάμαι, βέβαια, σε πέρα σε αυτός το ξεκίνησε. Τι να μην το κάνεις, θα φας τα μούτρα σου. Τελικά και τι κάνω. Με τη δουλειά, τα πιστεύω όλων, δεν θα τον κυβέρνηση, τον κυκή. Ήρθε μετά ο προηγούμενος άνθρωπος, ο κ. Γαλουζής, λέει τι να κάνω, και το είχα πει και στον εξωτερικό του δικό σου πρόεδρο, κλείστηκε μαλάτα, τι θα μπλέξεις. Πάλι μαρτύρησες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια σε σχέση με το μέλλον. Ναι, ωραίες να κάνουμε προβλέψεις, αλλά θέλει να βάλουμε και άλλη ποιότητα μέσα που μπορεί να είναι η θέληση, το ρίσκο, οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, έχει μια ζημιά στη συμμετοχή της, αλλά ζημιά διαχείριση. Δεν έχω το άλλο. Ο Ισονέσον είναι νοικοκυρεμένος και θέλω να πω και κάτι πάλι φέτος και μάλιστα θα το συγκεκριμενοποιήσω στα στελέχη του λογιστηρίου, διότι είναι μια δουλειά που μέσα από με τρία άτομα δεν βγαίνει. Και όμως εδώ βγαίνει. Δηλαδή και ο φίλος Πανορμίτης και ο φίλος Σκέπος και η κυρία Κυριακούδα που λέγεται, που λέγεται, είναι αυτό που λέγαμε πέρσι και η χημεία. Λοιπόν, χαιρόμαστε που βλέπουμε αυτή την ομάδα να έχει μια χημεία και να προχωρεί, να αποτυπώνει αυτά που πρέπει να αποτυπώσει και να μαθαίνουμε κι εμείς από αυτούς. Γιατί δεν σας κρύβουμε ότι κάποιος που κάνει την ίδια δουλειά 360 μέρες σε 5 μέρες το χρόνο, ξέρει πολύ πιο πολλά από εμάς, που πηγαίνουμε 10 μέρες να έρθουν μια κατάσταση τέτοια. Και εμείς μαθαίνουμε από αυτούς. Αυτά για φέτος, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μανώδα. Ο κύριος Δήμος Κωνσταντίνης ζητήσει τον λόγο. Θέλω να κάνω μία διόρθωση στον κύριο Μανώδαρο αναφορικά με την πολυδραστική. Κύριε Μανώδαρο, αυτή στήθηκε από τον κύριο Δήμο πριν από μένα. Δούλεψε με κάποια χαρακτηριστικά. Την παραλάβαμε εμείς και τότε αυξήθηκε το ρετορικό κεφάλαιο προκειμένου να σταθεί όρθια γιατί κουβαλούσε διάφορα προβλήματα. Είμαι πολύ προσεκτικός, κομψός, τώρα είναι η εποχή των συνενέσεων. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Ο νοικοκυρεύτηκε όντως η εταιρεία. Παρά τα αρνητικά τα οποία κουβαλούσε.
συνέχισε η σημερινή η πρώην διοίκηση, η τέως διοίκηση, και αυτή κινήθηκε σε κάποιες λογικές, έτσι ώστε η πολυδραστική, επειδή είναι ένα καλό εργαλείο, πρέπει να υπάρχει. Πέρα και έξω ακριβώς από τα νούμερα, πρέπει εδώ να βάλουμε όλοι μας τα δυνατά, όλοι τα δυνατά μας, προκειμένου να μην έχουμε τρεις συνεχόμενες κρίσεις αρνητικές και κρίσει ένα εργαλείο το οποίο βγάζει από πολλά διέξοδα τον Δήμο μας. Όφελο να κάνουμε αυτή την παρατήρηση για να πω ότι όντως τα νούμερα πολλές φορές δεν δίνουν και το στίγμα μιας προοπτικής. Όμως εμείς, επειδή εδώ υπάρχει πολιτική βούληση από όλες τις παρατάξεις, θα το πω, την πολυδραστική οφείλουμε να την έχουμε ως βασικό εργαλείο ως αυτά που συμβαίνουν στο νησί μας. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να πάρει το λόγο? Εγώ θα ήθελα, καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω σήμερα τον κύριο Μανώλαρο. Εγώ μπορώ να τον ευχαριστήσω για τα 5 χρόνια συνεργασίας τα οποία είχαμε, και είναι μόνο εμάς, και παρελθόν συνεργασιών με τον Δήμο, τόσο με τους καταρχήνες του Μανώλαρου, τόσο με τους Ρούσους και τα λοιπά. Νομίζω ότι γνωρίζει τον Δήμο πολύ καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλο, διότι πράγματι βλέπει τις εικόνες οι οποίες έχουν αποτυπωθεί κατά καιρούς, ξέρει πότε περάσαμε από κύματα λοιπόν και φορτούνες μεγάλες, και φτάσαμε σήμερα σε μια κατάσταση την οποία, όπως είπατε, είναι μια κατάσταση που σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τις υπηρεσίες του Δήμου, οποιοδήποτε αντιδήμων των οικονομικών δεν μπορεί από μόνος του, πέρα από την πολιτική την οποία προωθεί μια δημοτική αρχή, από και πέρα δεν μπορεί να καταφέρει το τελικό αυτό αποτέλεσμα χωρίς την συνεργασία των υπηρεσιών. Πράγματι, η οικονομική μας υπηρεσία, αλλά τόσο και ο σκέφος, όπως είπατε, ο οποίος ξεπερνάει τις υποχρεώσεις του, δηλαδή είναι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάλληλος της πολυδραστικής, όμως προσφέρει τις υπηρεσίες του με το παραπάνω στον Δήμο. Εμείς είχαμε και πράγματι παραλάβαμε έναν Δήμο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κ. Κεχομιχάλη, μας διδήμαρχο τον κ. Τσέρο, που πράγματι, ενώ είχε παραλάβει ένα μεγάλο χρέος από την Δημαρχία Ρούσου, το οποίο ήταν την περίοδο εκείνη περίπου τα 10 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό κατόρθωσε να αναλωθεί και να ένα νούμερο το οποίο ήταν αρκετά διαχειρίσιμο. Έφτασε δηλαδή το νούμερο αυτό να φτάσει περίπου στα 2,5 περίπου 10 εκατομμύρια, περίπου ήταν στην δική μας περίοδο, όταν αναλάβαμε, και καταφέραμε σιγά σιγά πλέον μέσα από μια σύγχρονα διαχείριση, όπως είπαμε πιο πριν, αφενός να μειώσουμε και να εξαλείψουμε αυτό το χρέος σήμερα, και να έχουμε λοιπόν και ένα ταμιακό υπόλοιπο αρκετά καλό, όπως φαίνεται στην εικόνα, η οποία εμφανίζεται στις 31 του 2018, αλλά παρόμοια είναι και η εικόνα, καθώς έχουμε παραδώσει εμείς τον Δήμο την 1η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή η εικόνα ήταν, μπορώ να πω, περίπου η ίδια με αυτή την οποία βλέπουμε τώρα, ίσως ακόμα και καλύτερη. Τα χρέη μας προς τους προμηθευτές έχουν σχεδόν εξαλειφθεί πέρα από ορισμένα τρέχοντα τα οποία υπάρχουν. Τώρα τα θέματα της ακίνητης περιουσίας, ξέρετε ότι η ακίνητη περιουσία για πρώτη φορά ο Δήμος, ίσως μην φαίνεται τόσο καλά το 2018, αλλά θα σας πω καλύτερα στην περίοδο του χρόνου τέτοια εποχή που κάνουμε εδώ, γιατί έχουμε πολύ περισσότερες μεταγραφές ακινήτων πλέον κανονικά στο περιουσιολόγιο του Δήμου. Αυτό μας βοήθησε αφενός με την πίεση την οποία είχαμε αφενός με ένα από το χρηματολόγιο, αφεντέρου δεν και διάφορα άλλα πράγματα που θεωρούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ήταν μόνο δική μας βούληση αυτή, μπορώ να πω ήταν μια βούληση όλων του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δεχόμασταν ως Δημοτική Αρχή και τις πιέσεις αυτές μέσα από ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που έπρεπε να αποχωρήσουμε για να αξιοποιήσουμε, αλλά για να αξιοποιήσουμε πρώτα να καταγράψουμε και να μεταγράψουμε λοιπόν την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Αυτό το έχουμε καταφέρει και η εικόνα θα είναι πολύ καλύτερη.
επειδή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, εμείς θέλουμε να πούμε ότι και καλύτερα να τα πει ο κύριος Πίκος, εγώ θα πάρω το λόγο να τα πω καλύτερα, τα νούμερα αλλιώς θα τα λέω εγώ, γιατί εγώ έχω μια θέση πολιτικού στην καρέκλα αυτή, ενώ ο Πίκος είναι διαχρονικά λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται την κατάσταση του Δήμου. Νομίζω οι αριθμοί λοιπόν έχουν μεγαλύτερη αξία όταν ακούμε το παιχνίδι του κύριου Πίκου και όχι από την κάρα. Λοιπόν, αυτό θέλω εγώ να πω και ελπίζω να πούμε και άλλα μετά. Εσάρτη, να βάλουμε μια τάξη. Αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, είναι ένα. Αν θέλετε να κάνετε τοποθετήσεις, είναι δύο. Αν πρέπει να ακούσουμε πρώτα και τον κύριο Πίκο, που είναι και σοφότερο, νομίζω πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Κύριε Πίκο, εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους προλαλήσατε για τα καλά λόγια. Εμάς είναι η δουλειά μας αυτή. Δυστυχώς τα ευχαριστώ δεν μας λένε τίποτα. Αντί δεν τα κάνουμε κάτι στραβά μας λέει, γιατί μας κυνηγάνε άλλα κλιμάκια και άλλη ελέγχη. Οπότε είναι στο καθήκον μας. Προσπαθούμε πάντα σαν ομάδα, όπως είπατε, και δεν είναι μόνο αυτή, είναι και τα έσοδα, είναι και το ταμείο. Είμαστε μια ομάδα που θέλω να πιστεύω ότι πάμε καλά και θα προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ημερήσιας που είναι ο ισολογισμός, ταυτόχρονα έχουμε και τον απολογισμό και νομίζω ότι είναι πιο πρακτικό για εσάς να γνωρίζετε τα νούμερα του απολογισμού. Ωραίος ο ισολογισμός, αλλά εδώ είναι η εικόνα του χρόνου. Με βάση τον απολογισμό του 2018, ο Δήμος μας εισέπραξε τακτικά, από τακτικά, όταν λέω τακτικά εννοώ οτιδήποτε είναι στις τακτικές λειτουργίες του Δήμου, μισθώματα, συν τα λειτουργικά που έρχονται από το κράτος, πόλη κτλ. 6 εκατομμύρια, έκτακτα, που εδώ αφορούν είτε έργα, είτε σάντα, είτε κάποιες άλλες επιδοτήσεις που έρχονται έκτακτες, 2.382.000. Είχαμε ένα χρηματικό υπόλοιπο από το μεταφερόμενο από το 17, 2.756.348.21. Συγγνώμη αν κόβω το λίγο και δεν σας λέω και τα κόμμα έτσι. Σύνολο λοιπόν εσόδων για το 18 είχαμε 11.284.732. Στον αντίποδο λοιπόν τώρα είναι οι δαπάνες. Οι δαπάνες οι οποίες όλες είναι ενδεχόμενες και για να πληρωθούν περνάνε από τη μέγενη. Θα ήθελα να αναφερθώ και στα νέα μέλη του Συμβουλίου ότι δυστυχώς κάποιες δαπάνες που μπορεί να φαντάζουν πολύ λογικές, είτε γιατί οι διαδικασίες δεν γίνονται σωστά, είτε έρχονται στην τελική μέγενη που τώρα λέγεται λογιστήριο, ΦΟΗ κτλ. Και λέμε δεν πληρώνεται, δεν είμαστε φυσικά εκεί που δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Λεφτά έχουμε για να πληρώσουμε. Το θέμα είναι ότι αν δεν υπάρχουν διαδικασίες, αμέσως υπάρχουν οι καταλογισμοί. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, λεφτά για καταλογισμού δεν έχει κανένας μας. Οπότε το προτιμότερο το όχι θα το ακούτε συχνά. Οι δαπάνες λοιπόν για το 2018 διαμορφώθηκαν στα 8.046.003,67. Αποτέλεσμα αυτό είναι να έχουμε ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης των 3.228.728,91. Αν θέλετε να σας αναλύσω αυτό το υπόλοιπο, γιατί κάθε ταμιακό υπόλοιπο μετά παραπέμπει σε άλλες εξειδικευμένες πιστώσεις για το επόμενο έτος. Αυτό το υπόλοιπο αφορά ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ σχολείο ταυτόχρονα μαζί, 1.655.280,99. Κάποια χρήματα από το ΔΟΕ, αυτό ήταν και το κέντρο κοινότητας, 66.000. Για τα αποδοτικές υπηρεσίες, 311.298,23. Και για τα λοιπά, όταν λέμε λοιπά εννοούμε τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου και τα λοιπά, είναι 1.195.222,89. Πιστεύω ότι αυτή είναι η γενική εικόνα του Δήμου για το 2018. Αν έχετε κάποια επιβαίνωση ερωτήματα,
και μπορώ να σα απαντήσω βέβαια, γιατί η κομπή δεν είναι και τα νούμερα δεν τα θέλω να παίξω, αλλά ό,τι έχω εδώ μπορώ να σα απαντήσω. Ευχαριστώ. Λέω, πια τι ποσό από το χρηματικό υπόλοιπο δεν είναι δεσμευμένο. Δεν είναι δεσμευμένο. Δεν είναι ξενοματισμένο. Ξενοματισμένο δεν είναι το 1 εκατομμύριο, όπως είπα τώρα. Πόσο? Το 1 εκατομμύριο και 1.175. Τα υπόλοιπα είναι δεσμευμένα για υποχρεώσεις, οι οποίες είναι του προηγούμενου χρόνου. Εντάξει, κατάλαβα, εντάξει. Δεν είναι για υποχρεώσεις, είναι για να δημιουργηθούν υποχρεώσεις. Το κατάλαβα. Δεν έχουμε χρέη δηλαδή. Όχι, όχι, κατάλαβα. Εάν είναι φερειπίνουν για τα σχολεία, θα είμαστε σχολείο. Είναι... το κατάλαβα. Το σχολείο... κύριε Μανώλα, το σχολείο πώς έχει λέτε εδώ στις παρακτηρήσεις ότι στο κοντήλιο του ενεργητικού τίτλου υπάρχει επένδυσης περιλαμβάνεται και ένα κοντήλιο 800.000, το οποίο έπρεπε να ήταν μικρότερο κατά 343.980, αυτό δεν λέτε. Ναι, ναι. Δηλαδή, θα διευθυνθεί ο συλλογισμός στο ενεργητικό και στο παθητικό, θα αφαιρεθούν αυτά. Ή έχει ήδη διευθυνθεί. Θα πρέπει να, για λόγους δικαιοσύνης, να πω και εγώ κάτι για την πολυδραστική. Πραγματικά χαίρομαι που το πλυντήριο, όπως το είχαν χαρακτηρίσει τότε όλες οι αντιπολιτεύσεις, όταν εμείς την είχαμε συστήσει, αυτή τη στιγμή έχει γίνει βιομηχανικό πλυντήριο και καλώς έχει γίνει και μακάρι να δουλεύει σωστά και να διευκολύνει τη λειτουργία του Δήμου. Αυτά. Ελεγχόμενο όμως. Ναι, ναι, ενώ πρόκειται να είναι ελεγχόμενο. Είναι βιομηχανικό, δεν είναι πολύ και σπάνιο. Ο ίδιο υπάλληλο. Όχι. Να σα απαντήσω στο ερώτημα κάτι. Το 820 είναι η συμμετοχή του Δήμου. Τόσα έβαλε, τόσα χρήματα έβαλε ο Δήμος. Κανονικά έπρεπε να είναι, να αφαιρέσουμε το ποσό που λέμε ότι είναι παραπάνω, να πάει 476.020. Γιατί δεν τα αφαιρούμε και καλά κάνει το λεξίδιο και δεν τα αφαιρεί. Απλώς εμείς σας ενημερώνουμε. Γιατί το κεφάλαιο της πολυδραστικής είναι μια δυναμική έννοια. Φέτος είχε ζημιές, ο χρόνος να έχει κέρδη. Έρχομαι κάθε χρονιά να βάζουμε τον ισολογισμό. Αλλά βάζουμε το αρχικό κεφάλαιο. Βάζουμε το αρχικό και βάζουμε μια σημείωση και λέμε προσέξτε φέτος είχε ζημιές. Του χρόνου που το πήγε σε κέρδη. Οπότε θα σας πω, αν ξεπεράσει λέτε τα πρότυπα το 820 θα σας πούμε τίποτα. Καλώς. Μας ενδιαφέρει τα λεφτά που βάλατε να είναι εκεί. Αν είναι λιγότερο θα σας το λέμε. Επειδή κάναμε κουβέντα για την πολυδραστική, που είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για το Δήμο, προσωπικά τότε τη χρησιμοποίησα πολύ προσεγμένες φράσεις. Εάν επί των ημερών μας στην προηγούμενη δημοτική περίοδο δεν έμπαιναν τα δύο ακίνητα, δύο δεν βάλαμε και δήμαρχοι, τρία ακίνητα, η εταιρεία θα είχε ταξιδέψει στον άλλο κόσμο. Το ότι απαιτείται μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση στην πολυδραστική, αυτό δεν αναιρεί οποιαδήποτε άλλα επίθετα χρησιμοποιήθηκαν κατά το παρελθόν. Γιατί, εάν δεν βάζαμε, αγαπητέ συνάδελφε Μιχάλη, τα τρία ακίνητα, ξέρεις πολύ καλά, είσαι από τους πειθαρχημένους ανθρώπους, οπότε καταλαβαίνεις λοιπόν τι θα συνέβαινε. Και μία παρατήρηση για τον συνάδελφο, τον κύριο Γαλουζή. Είναι εκτός τέτοιο. Κύριε Γαλουζή, ταμιακό υπόλοιπο 31/12/14, που το ζήτησα, δεν το είχα πρόκειρο, ταμιακό υπόλοιπο ήταν 1.427.425.20. Το λέω αυτό για να πω ότι ο Δήμος ο οποίος παραλάβατε είχε εξυγιανθεί
και είχε ανοίξει τα παλιά του για τα καλά. Έτσι. Αυτό για την ιστορία να καταγράφονται στα πρακτικά, μιας και λέμε ό,τι λέμε. Τι χιλιάδες τις δεσμευμένες χωράφες του τέστην, 900.000 περίπου παραλάβαμε εμείς από τον κύριο Διακομιχάλη το 14, σωστά. Ένα 427. Τι περιέχουν ένα 427 και 450.000 από αυτά ήταν της χωράφας του Αγίου Θεολόγου. Άρα 900 κάτι χιλιάδες παρακάτι παραλάβαμε τον κύριο Διακομιχάλη. 31 12 του 18 εμείς παραδώσαμε 3.228. Αντιστοίχως αυτά που παραλάβαμε τα χρέη δεν είναι σε καμία περίπτωση το 1.482 που παραδίδουμε. Αυτή υπήρχε μια τεράστια ανισορροπία, αλλά για να είμαι και εντάξει προς όλους, αυτά τα προβλήματα, τα ταμιακά, τους ισολογισμούς, τους λάθους, δεν τους παρέδωσε ο κ. Διακομιχάλης, τους παρέδωσε οι τρεις παρατάξεις που βρίσκονται απέναντι. Η Κάλυνος Ενότητα Αναγέννηση που έχει διασπαστεί σε τρία κομμάτια. Έτσι, λοιπόν. Το 10, πολύ το 10 αυτό που παραδόθηκε, αυτό του, που παραδόθηκε ήταν ένα χάλι που διορθώθηκε τα επόμενα 8 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον πιο υγιή, δεν ξέρω αν υπάρχουν, ο κύριος Μανώλος μπορεί να μας πει, αν υπάρχουν τόσο υγιείς δήμοι από άψη ταμιακών θεμάτων. Κάθε χρόνο τα υπόλοιπα τους μειώνονται, το 18 μειώθηκε κατά 380.000 το χρέος του Δήμου, η πολυδραστική που την αναφέρατε γύρισε σε κερδοφορία, ναι ήταν σωτήρια κίνηση και τον κύριο Διακομιχάλη, γιατί αυτά που λέμε να τα λέμε με την αύξηση του κεφαλαίου, αλλά και εμάς ήταν σωτήριες οι κινήσεις να προσθέσουμε δραστηριότητες στην πολυδραστική και να τις δημιουργήσουμε κέρδη και να τη φέρουμε στην κερδοφορία και όχι στις ζημιές, έτσι. Λοιπόν, έγινε μια πολύ συνετή πολιτική, οικονομική. Βγάζω το καπέλο στον Δήμαρχο Γιάννη Γαλουζή για αυτά τα 5 χρόνια και στους αντιδημάρχους Τηλιακό και Γαλινιτάκη. Κάναν τα δέοντα και τα περισσότερα και φυσικά και στην οικονομική υπηρεσία. Αυτά θα θυμίσω και θα επαναλάβω ότι παραδώσαν 31 δεκάτου του 18 3.228 στον κύριο Διακομιχάλη. 1.482 υποχρεώσεις. Αυτά παραδώσαμε εμείς, τα λέω για την ιστορία για το μέλλον και θα είμαι πάρα πολύ, θα κάνω πάρα πολύ μεγάλη κριτική πολιτική αν δω αυτά τα νούμερα είτε να μειώνονται είτε οτιδήποτε και όχι προς όφελος του καλλινιακού λαού. Θα παρακαλούσω τον κύριο Τσέρ, το οποίο έχω μεγάλη εκτίμηση, αυτή η κατάσταση τα επόμενα χρόνια να παραμείνει. Να μην ξανάρθουμε στην κατάσταση του 2010 που παραλάβαμε εσείς και εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Θα μας δουν να καταλάβουν ότι αυτά που λέμε συνέβησαν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2018. Αυτά που συνέβησαν από την 31 Δεκεμβρίου του 2018 μέχρι την 31 Αυγούστου του 2019 και στη συνέχεια που θα συμβούν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2019 είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο θα υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Αυτές όμως θα τις δούμε στον επόμενο χρόνο, στο 20. Ο κύριος Δήμαρχος, έχει τον λόγο. Κάποιος να μιλήσει, παιδιά. Εγώ θέλω, σουμάροντας όλα όσα υπόθηκαν, να πω το εξής. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά όσον αφορά την διαχείριση. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος βρίσκεται σε μία καλή κατάσταση. Εγώ δεν θα είχα τοποθετηθεί με νούμερα, απλά έκανα την ανάγκη φιλότιμο για να ακούγονται όλα τα πράγματα. Και αναφέρομαι στον κύριο Τεγκίνη. Κύριε Τεγκίνη, το 10 όντως υπήρχε ένα θέμα. Εσείς δεν παραλάβατε το 14. Μιλούμε για ταμιακά υπόλοιπα. Λοιπόν, εγώ κάνω έκκληση και βλέπετε ο πιο οξύς πολιτικά στην Κάλυνο έγινε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πλέον χαμηλών τόνων ή ποιοτών. Αυτό εξυπηρετεί το νησί. Θεωρώ ότι ο ισολογισμός πραγματικά είναι καλός. Ο Δήμος με την βοήθεια όλων των υπηρεσιακών παραγόντων που θεωρώ ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας είναι
μία διεύθυνση με όλο τον κόσμο που δουλεύει μέσα προεξάρχοντος του μήκου του Παλαιομύθη, κάνει το καλύτερο δυνατό και σε συνεργασία με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία πρέπει να συνεχίσει να κάνει το ίδιο, να αυτοπροστατεύεται η ίδια, να προστατεύει τους πολιτικούς της προϊσταμένους, προκειμένου να έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει να μείνουμε στα θετικά τα οποία υπάρχουν και να μην πάμε προς τα πίσω, γιατί δεν έχει και νόημα. Βέβαια, διαμαρτύρεται ο αντιδήμαρχος ή θέλει να πει δύο κουβέντες, γιατί εκ των πραγμάτων είναι το αντικείμενο. Να είστε, εγώ ευχαριστώ όλους. Θα μιλήσω ο κ. Τσένος, ο Θεός. Εντάξει, καλό θα είναι ο καθένας να βλέπει τη δικιά του ζωή. Για να μην ασχολείται με τις άλλες και μάλιστα με ένα παρελθόν πριν 10 χρόνια, γιατί εντάξει, θα μπορούσα να φέρω ένα σωρό στοιχεία για την 8ετία η οποία έκανε έργα πάνω από 40 εκατομμύρια. Λοιπόν, κύριε Τρικίλη, τα μεγάλα ταμιακά υπόλοιπα δεν είναι πάντα προς όφελος του καλλινιάκου λαού, διότι δείχνουν προφανώς μια απραξία, έτσι. Εδώ δεν είμαστε επιχείρηση που κάνει ταμείο ή μαζεύει λεφτά. Εδώ έχουμε κάποια χρήματα τα οποία τα διαχειριζόμαστε προς όφελος του καλλινιάκου λαού. Πώς τα διαχειριζόμαστε, κάνοντας έργα. Και αν θέλετε να κάνετε λοιπόν τη σύγκριση της δικιάς μας δημοτικής αρχής με τη δικιά σας δημοτική αρχή σε παραγωγή έργου, τότε μου φαίνεται ότι θα. Δεν είναι αυτό που πάρα πολύ. Αυτό είναι, αυτό είναι, δεν την άκουσα εγώ, κύριε Πρόεδρε, στην κουβέντα. Δεν την άκουσα εγώ, απλά λέω ότι τα μεγάλα, τα μυακά, τα υπόλοιπα δεν είναι επιτυχία, είναι αποτυχία. Το καταλάβω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, παραμονές εκλογών, σε μια εκπομπή παρόλου του κυρίου Καραμαντά, είχε προηγηθεί πριν λίγες μέρες σε μια συνέντευξη του κ. Τρικίλη, ο οποίος ως εκπρόσωπος του Δημάρχου τότε είχε παρουσιάσει την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Είχα πει εγώ στην εκπομπή εκεί όταν ήρθε μετά από μέρες ότι εάν όπως τα παρουσιάζει ο κ. Τρικίλη ή είναι παραπλήσια, ας πει ακριβώς τα ίδια, θα το πω δημόσια. Ήδη το είπα 2-3 φορές. Το λέω και σήμερα. Πράγματι, η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι νορμάλ, είναι καλή. Τώρα, θα ήθελα να σημειώσω κάτι άλλο, ότι εδώ μιλάμε για τον ισολογισμό μιας κρίσεως. Μιλάμε για τον ισολογισμό του έτους 2018. Τώρα, δεν βλέπω τη σκοπιμότητα να αναφερόμεθα 10 χρόνια πριν. Τι να πω τώρα εγώ με το κύριο, τι παραλάβαμε εμείς, τι παραδώσαμε, εγώ κατά την τελετή, ήμουν παρόν όταν ανέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή που τη συνεχάρει. Είχα κάνει και μία παρένεση, αν θέλετε, ότι πλέον πρέπει να θεσπίσουμε, να γίνει θεσμοθετημένο πλέον, να γίνει συνήθεια, ότι κάθε Δημοτική Αρχή να παραδίδει στην επόμενη τον Δήμο σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι το παρέλαβε. Και από ό,τι βλέπω, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή τηρήθηκε. Εύχομαι να τηρηθεί και από την σημερινή προ την επόμενη. Θα ήθελα λοιπόν να μην καταναλωνιζόμεθα με παρελθοντολογία και τέτοια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ίσως στην πρωτολογία μου δεν έγινα κατανοητός ή κάποιοι ίσως εδώ πέρα μέσα συνάδελφοι να μην θέλουν, ας πούμε, να γίνουν κατανοητοί. Εμείς, σε συνέχεια αυτό που είπε ο κύριος Τέλος και πράγματι τον χαίρομαι, πράγματι ακολουθήσαμε αυτό το οποίο παραλάβαμε. Παραλάβαμε μια βελτιωμένη εικόνα του Δήμου, παραλάβαμε έναν Δήμο ο οποίος έκανε τα βήματα λοιπόν για να μπορέσει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του και να δημιουργήσει πλέον ένα πλεονασματικό ισολογισμό, ένα ταμιακό υπόλοιπο το οποίο θα πούμε λοιπόν στη φάση αυτή, γιατί ίσως αυτά που είπε ο κύριος Πίκος δεν τα έχουν καταλάβει. Το ταμιακό υπόλοιπο, για να το σταματήσω, το οποίο σήμερα ήταν 3.200, είπαμε προηγουμένως ότι αυτό το οποίο ήταν για όλα τα άλλα, εκτός από τη ΣΑΤΑ που είχαμε για έργα. Άρα, υποδική ήταν χρήματα, λοιπόν, για έργα, τα οποία έπρεπε ο Δήμος, κάποια από αυτά γίνονται ή υλοποιούνται. Δεν είναι ότι τα χρήματα μπήκανε στην άκρη και παραμείνανε εκεί. Ήρθαν τα χρήματα και τα χρήματα αυτά αξιοποιούνται προς το καλό του τόπου.
Άρα είχαμε ένα ποσό χρηματικό το οποίο υποληπότανε, το οποίο ήταν ένα 250, όπως είπαμε εμείς, το οποίο αφορούσε τα λειτουργικά έξοδα, που αφορούσε κάποιες άλλες υποχρεώσεις, τις οποίες είχε ο Δήμος μέσα από τα χρήματα αυτά για να μπορέσει να κινηθεί. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Το ένα 200 το οποίο είχαμε, οφείλαμε να διασφαλίσουμε και την μισθοδοσία των υπαλλήλων μας. Από πού έπρεπε αυτή να διασφαλιστεί, κύριε Πικό? Από το ένα 200 δεν έπρεπε αυτή να διασφαλιστεί? Εάν εμείς προχωρούσαμε, λέω τώρα, το ένα 200 το οποίο αφήσαμε πίσω, όταν εμείς ζητούσαμε κατά διαστήματα από εσάς βεβαιώσεις που έπρεπε τα δύο τελευταία χρόνια να έχουμε κλειδωμένα, αλλά να έχουμε και λεφτά πραγματικά για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας ή σε μόνιμο προσωπικό ή σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, από ποια χρήματα λοιπόν θα έπρεπε να βγουν και από ποιους? Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα λέω σε ορισμένους συναδέλφους εδώ, οι οποίοι έρχονται, ας πούμε, κατηγορώντας στην ουσία την Δημοτική Αρχή, την εκάστοτε Δημοτική Αρχή και την προηγούμενη και εμάς, που αφήσαμε ένα ταμιακό υπόλοιπο. Το ταμιακό υπόλοιπο στον Δήμο, μακάρι να μένει και να αυξάνεται κάθε χρόνο, αλλά ταυτόχρονα να γίνεται και έργο. Ο σκοπός της κάθε Δημοτικής Αρχής είναι να μπορεί να εντάξει όσο το δυνατόν περισσότερα έργα. Εμείς το καταφέραμε σε μια δύσκολη χρονικά περίοδο, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, σε μια περίοδο μνημονίων, καταφέραμε να εντάξουμε λοιπόν αρκετά έργα μέσα. Και το βλέπετε και από το Φιλόδημος και από το ΕΣΠΑ και από άλλα έργα. Δεν ήταν εύκολο πράγμα αυτό να το καταφέρουμε. Έτσι σε μια τέτοια περίοδο. Όταν πηγαίναμε και χτυπούσαμε πόρτες σε υπουργούς, τα πρώτα χρόνια λοιπόν, όταν αναλάβαμε και οι πόρτες ήταν κλειστές, γιατί η πρώτη κουβέντα που έπαιρνε από τα χείλη των υπουργών ήταν το κράτος φτώχευσε και δεν έχουμε λεφτά για να δώσουμε. Ή όταν βάζαμε λοιπόν για να παρέμβουν κάποιοι, για να μας ανοίξουν κάποιες πόρτες και κάποια συρτάρια λοιπόν, και στο τέλος έπαιρνε ο υπουργός τηλέφωνο και σου λέγε: μα τι είναι αυτά, Δήμαρχε, που κάνεις? Δεν ξέρεις ότι η χώρα σου λοιπόν έχει φτωχεύσει και δεν έχουμε δυνατότητα για να πάμε να καλύψουμε ένα λιμενικό έργο? Όταν βρέχαμε στην αρχή, κύριε Πούτη, λοιπόν, για να καλύψουμε ένα λιμενικό έργο, και όταν βάζαμε δικούς μας γερουσιαστές από την Αμερική που ερχόντουσαν εδώ για να μεσολαβήσουν λοιπόν, για να βοηθηθεί λίγο ο Δήμος, λοιπόν, στη φάση αυτή εδώ, και πέραμε τις απαντήσεις αυτές και λέγανε: Δήμαρχε, γιατί δεν πιέζετε τους δικούς σας λοιπόν στο εξωτερικό να χρηματοδοτήσουν και να γίνουν έργα στον τόπο? Δηλαδή αυτές ήταν οι απαντήσεις που πέραμε λοιπόν το 2014 και το 2015 λοιπόν από τις κυβερνήσεις τότε. Άρα αυτή ήταν η κατάσταση. Νομίζω ότι τα περάσατε όλοι πάρα πολύ γρήγορα, ξεχάσατε τα χρόνια της κρίσης και έρχεστε και κάνετε σύγκριση. Δεν θέλω να πω στην ουσία, όμως θα τονίσω και θα πω κάτι. Ότι η χρυσή περίοδος της δημοτικής, όλων των δημοτικών ετών, τουλάχιστον εγώ είμαι λοιπόν δημοτικός σύμβουλος από το 2002 μέχρι σήμερα, ήταν αυτή της Δημαρχίας Ρούσου. Η οκταετία Ρούσου. Δεν μας τα δίνανε, μας έτσι. Δεν είπα σας δίνανε, ήταν μια περίοδο. Παρακαλώ. Ήταν μια περίοδο. 4,5 εκατομμύρια στην περιφέρεια έγινε. Ήταν η περίοδο η οποία έπαιρνε λοιπόν. Έπαιρνε και σαν τα υψημένη, έπαιρνε λοιπόν και ακόμα έπαιρνε και τα σκανδαλίδια, ξέρω εγώ, τις σκανδαλίδιες επικοινωνίες. Λοιπόν, αφήστε το. Είναι σίγουρα τώρα αυτά που λέμε εδώ πέρα. Κάποιος πρέπει να υποχωρήσει τον τρόπο στο απολογισμό. Και να μην μας βάλουν και τα σκανδαλίδια τρίματα, αλλού δεν τα ρίχνουν. Ό,τι και να πείτε, τα λέμε. Δεν θα τα ακούσουμε. Δεν θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, η εκνευρίστηκε στη στιγμή που είπατε ότι η περίοδο εκείνη πέρατε ήταν η καλύτερη περίοδο του λαϊκού. Να σταματήσουμε τώρα. Πώς την ακούσατε. Ας την ακούσετε πώς το καταλάβω. Ο κόσμος. Σταμάτε για τα χρονικά. Σταματήστε μισό λεπτό. Γιατί το λέω? Μισό λεπτό να βάλουμε μια τάξη. Κύριε Συλλάβη, θα πρέπει να είμαστε ανεκτικότατοι απέναντι στον κύριο Καλοδρίγκο. Είναι ο απερχόμενος δήμαρχος, τη θητεία του οποίου, η οικονομική θητεία του οποίου κρίνουμε απόψε. Κατά συνέπεια, δικαιούται να πει δύο κουβέντες παραπάνω από ό,τι λέμε εμείς. Απαντώντας, παρακαλώ κύριε Βούκη. Απαντώντας προφανώς και σε όσα υπονοούμε να έχουν εκτοξευθεί. Όμως
Θα το παρακαλούσε και εκείνο να συντομεύει και να είναι και εντός θέματος. Νομίζω ότι είμαι εντός του θέματος. Δεν θέλω να πω στα λογιστικά στοιχεία και στους ισολογισμούς στο γράμμα της σημερινής συνεδρίασης. Ίσως ξέφυγα λίγο γιατί πρέπει να πω λίγο πράγματα λοιπόν στην πάση αυτή για να καταλάβουν και οι συντημότες μας, οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την συνεδρίαση, ότι τέλος πάντων δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως πέρασαν την προεκλογική περίοδο έξω. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά και χαίρομαι που το αναγνωρίζει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Χαίρομαι που ο κύριος Τσένος, όχι μόνο σήμερα, αλλά και μόλις παρέλαβε λοιπόν δημόσια στις συνεντεύξεις, είπε την πραγματική εικόνα την οποία παρέλαβε, και αυτό το εισέπραξα, μπορώ να σας πω, όταν βρισκόμουν εκτός Καλλίνου σε ένα γειτονικό νησί. Λοιπόν, όταν μέτιασαν εκεί άνθρωποι λοιπόν, του νησιού εκείνη και με ρώτησαν πώς είναι τα πράγματα. Και στην πορεία μου είπαν, είδαμε τον αντιδήμαρχο οικονομικό, λοιπόν τον νέο, ο οποίος είπε ότι πραγματικά η εικόνα η οποία παρέλαβε είναι αυτή και αυτή. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν είναι κακό να λέγονται. Δεν είναι κακό να λέγονται οι αλήθειες. Αλλά εμείς και αν ξαναβγαίναμε λοιπόν στα πράγματα, σίγουρα δεν θα κάναμε λοιπόν αυτό το οποίο έκαναν κάποιοι άλλοι κατά το παρελθόν. Δηλαδή εμείς δεν μας αρέσει να πάμε να προχωρούμε και να χρεωνόμαστε λοιπόν και να χρεώνουμε τους δημότες, προκειμένου να έχω μέσα από τα έργα τα οποία θα κάνω λοιπόν την ανάπτυξη του τόπου. Ανάπτυξη εντός εισαγωγικών, γιατί την ανάπτυξη, η ανάπτυξη θέλει ερμηνεία μεγάλη τελικά, γιατί εδώ πέρα μέσα υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των παρατάξεων στην ανάπτυξη κτλ. Λοιπόν, τέτοιου είδους θέματα, λοιπόν, καλό θα είναι λοιπόν, σε μια άλλη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου να καθίσουμε εδώ να τα δούμε, να τα πούμε, να πούμε τις αλήθειες λοιπόν, όπως έχουν τα πράγματα ή κάθε μια παράταξη για να ξέρει και ο κόσμος τι κάνει. Τώρα όσο αφορά για την ΑΕ. Λοιπόν, η ΑΕ την παραλάβαμε, πράγματι έκανε μια προσπάθεια ο κύριος Διακομιχάρης, αφενός με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με τη μεταβίβαση 2-3 ακινήτων, η μία κίνηση που έκανε και μία μείωση του χρέους λοιπόν, η οποία είχε γίνει την περίοδο εκείνη, όχι βέβαια πάρα πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων, κέρδισε τον χρόνο λοιπόν, ζωής που έπρεπε για να κερδίσει για να μπορεί να πάει πιο κάτω. Εμείς όταν παραλάβαμε αυτή την κατάσταση είχαμε να επιλέξουμε δύο πράγματα. Να πούμε εάν πραγματικά η ΑΕ χρειάζεται στον Δήμο ή αν δεν χρειάζεται, τότε λοιπόν, αν μας χρειάζεται, να προχωρήσουμε στις απαραίτητες κινήσεις. Θεωρήσαμε ως Δημοτική Αρχή τότε ότι η ΑΕ χρειάζεται στον Δήμο και έπρεπε από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε σε κινήσεις. Οι κινήσεις ήταν αυτές. Η αναθεώρηση του καταστατικού την οποία κάναμε, αυξήσαμε το κομμάτι της παροχής υπηρεσιών της, αύξησε από εκεί και πέρα τον τζίρο των χρημάτων τον οποίο εισέπλατε και μέσα από την αύξηση όλων των εργασιών, από εκεί και πέρα αρχίσαμε σιγά σιγά να μειώνουμε και το χρέος. Το χρέος το οποίο βρήκαμε ήταν μεγάλο. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε ένα χρέος τότε στα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο έφτανε περίπου τις 460.000 ευρώ. Αν λάβετε υπόψη ότι πληρώνουμε περίπου 3.600 ευρώ σήμερα λοιπόν δόση κάθε μήνα, επί 100 τόσες δόσεις, από 120 δόσεις, επί 120 δόσεις βλέπετε την ρύθμιση την οποία κάναμε του χρέους την περίοδο εκείνη μόνο προς το ΙΚΑ. Όσο αφορά τώρα για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, ξεκινήσαμε σιγά σιγά να τις μειώνουμε και φέτος μπορώ να πω ότι έχουμε φτάσει σε ποσό των υποχρεώσεων όμως που δεν ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ. Περίπου τόσο, δεν είναι κύριε Γρήγορη. Εκεί είμαστε. Άρα αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Δηλαδή πράγματι ένα στοίχημα το οποίο βάλαμε από την αρχή οι δημοτικές αρχές λοιπόν να διατηρήσουμε το εργαλείο αυτό το οποίο μπορεί όταν ήμασταν αντιπολίτευση και να γνωρίζουμε και τις κριτικές μας λέγοντας ότι πράγματι ήταν πλυντήριο οι ιστορίες κτλ. Ίσως λοιπόν τότε με κάποιες κακές πρακτικές τις οποίες εμείς βλέπαμε αλλά η τότε δημοτική αρχή δεν τις έβλεπε λοιπόν στη βάση αυτή θέλαμε με τους τότε χαρακτηρισμούς λοιπόν να τονίσουμε λοιπόν τις πολιτικές κακές αυτές πρακτικές προκειμένου να τις αλλάξει και να μην αφήσει αυτή την εικόνα την οποία άφησε τότε και παρέδωσε στην τότε δημοτική αρχή. Λοιπόν αυτό θέλω να πω, άρα βαδίζει καλά και η ΑΕ θα έχει θετικό και πλεονασματικό.
κλασικό ισολογισμό και νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα πάει ακόμα πολύ καλύτερα. Ζητάω συγγνώμη σε όλους σας, σας έχω κουράσει. Η ώρα βέβαια ίσως είναι ακατάλληλη. Η σημερινή όμως συνεδρίαση γι' αυτό έχει και ένα μοναδικό θέμα. Γι' αυτό και έχει μια ξεχωριστή λοιπόν ιδιαιτερότητα από ό,τι έχουν οι άλλες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό, για να μπορούμε να μιλήσουμε όλοι. Λοιπόν, έχουμε τον χρόνο και να πούμε και να λύσουμε μεταξύ μας και τις απορίες μας και να ακουστούν οι διαφορές μας για να μπορέσουμε μέσα από εδώ να πάμε να τις λύσουμε. Και όχι να πάμε στο καθαρά γράμμα του νόμου λογιστικό και να κλείσουμε και να ψηφίσουμε λοιπόν έναν ισολογισμό όσο οφείλουμε να κάνουμε. Εγώ ζητάω βέβαια την ψήφο του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα. Θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή για το έτος 2018 έκανε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει, άφησε έναν Δήμο υγιέστατο και για να ακούσω, μάλλον για να δώσω απαντήσεις σε αυτούς οι οποίοι μας ακούνε, γιατί κάποιοι συνάδελφοι πιθανόν να λένε ότι παραδώσαμε λοιπόν έναν Δήμο χωρίς λεφτά. Λοιπόν, αφήσαμε ένα ταμιακό, αν θυμάμαι καλά, υπόλοιπο το 2000 και γαβαλά πρέπει να το πω. 31 Αυγούστου, επομένως του 2019, παραδώσαμε λοιπόν ένα ταμιακό υπόλοιπο, γιατί έχει σημασία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε γιατί το παραδώσαμε. Το οποίο ήταν περίπου στα 2.900.000 ευρώ. Άρα είμαστε κοντά στα 3 εκατομμύρια. Αυτή ήταν η εικόνα επομένως του Δήμου και μεγάλη σημασία έχει οι υποχρεώσεις. Λοιπόν, στους προμηθευτές, λοιπόν, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου. Οι υποχρεώσεις του Δήμου ήταν πάρα πολύ ελάχιστες και νομίζω ένα δάνειο το οποίο είχαμε, δεν ξέρω, το έχουμε εξοπλίσει, όχι. Ή ακόμα παραμένει. Ένα δάνειο, όχι εμείς. Και για Δήμου, αν τα πείτε τώρα, λοιπόν, δεν θα εγκαλώσει το Δήμου. Αυτή είναι η υποχρεώση που ήταν επομένως την Δήμου. Εντάξει, καλώς, καλώς. Και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Παναγόλη. Εγώ θα κάνω έκθεση. Ο πολιτικός πολιτισμός που εδραιώθηκε στην Κάλυνο προεκλογικά. Είχαμε θαυμάσια σε όλη την εκλογική περίοδο. Και συνεχίζεται μέχρι τα τώρα. Θεωρώ ότι πρέπει να τον διαφυλάξουμε ως κόριο θαλού. Εγώ κάνω έκκληση. Ο κριτής είναι ο λαός για όλους μας. Ό,τι θέλει ο κυρίαρχος λαός, αυτό κάνει. Έτσι αξιολογεί τα πράγματα. Τώρα, το να πω εγώ ένα νούμερο παραπάνω, ένα νούμερο παρακάτω, δεν ωφελεί σε τίποτα. Από εκεί και πέρα. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο ισολογισμός πρέπει να υπερισχυριστεί. Διότι ένας ισολογισμός, ο οποίος απεικονίζει μία πραγματικότητα, η πραγματικότητα λέει ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα ανεξάρτητα πώς είναι δεσμευμένα, κατονομασμένα στην κυριολεξία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει κι άλλα έργα. Όμως αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι αυτό. Και έχει θετικό πρόσημο ο ισολογισμός. Τώρα, η σύνθεση του λογιστηρίου, κύριε Τριγύρη, είναι αυτή που είναι. Δεν είναι της παρουσίας να κάνουμε κουβέντα για αυτό το θέμα. Ειλικρινά, δεν περίμενα, είστε έξυπνος άνθρωπος. Εγώ σας δίνω συμβουλή. Θα καταλήξουμε στην ίδια κατάσταση με τον κύριο Μαστροκούκο στη ΔΕΙΑ. Και θα πληρώσουμε χωρίς να δουλέψει. Αφήστε χαρακτηρισμούς που δεν υπάρχουν άνθρωποι να απαντήσουν εδώ τώρα. Δεν πάει, δεν βοηθάμε. Εντάξει, ωραία. Δεν βοηθάμε. Παράκληση δερμή. Μεγάλη συμβουλή. Αυτό ξέρετε πολύ καλά ποιες είναι οι ρίζες και ποιες είναι ο πυρήνας του. Ας το αφήσουμε μακριά από αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εγώ κάνω πραγματικά πρόταση στο σώμα, δεν ψηφίζω εγώ. Επειδή ο ισολογισμός έχει συγκεκριμένα θετικά χαρακτηριστικά, θετικό πρόσημο θα έλεγα στο σύνολό του, να υπερψηφιστεί αυτό το σώμα. Ωραία, προχωρούμε λοιπόν στη ψηφοφορία. Η ψηφοφορία πέρασε ότι από τους παρόντες μόνο η κυρία Κάρτη δήλωσε παρούσα. Οι υπόλοιποι ψήφισαν θετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλειες τους υπουργούς. Let me love.
Υπάρχει μας τα νέα τα ήθη που πνίξαν το χάρτη. Μας ο Μάρτης ο Γδάρτης, ο Πάλουκο Καύτης. Μας δεν είναι τούτα ζωή. Και πού θα μας βγάλει αυτή η κατάσταση? Εμπόλεμη ειρήνη, κουβέντα για ανάσταση, παράσταση γέλιου σε άλλη διάσταση. Φωνάζει μπορούμε μαζί. Μαρία Ελένη και Γιώργο και Θεμέλη, ζωή μου μικρούλα διόλου ανέμελη. Κανέλα Κατίνα, Σκευή Αθηνό, δώρε το Κύριε διώχνω, κρατώ το μωρέ. Γιάννιο Πανορμίτη και Πίτερ και Στέφανη, την μοίρα μου βρίσκω σε σένα τον αφάνη. Φιλή μου, ψυχή μου, πλευρά μου περήφανη, εσύ που μου δίνεις φωνή. Σαν ακριβή συγγνώμη, απόψε πάντωσανε σε σπίτι αλλού. Απόψε πάντωσανε σε σπίτι αλλού.